Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Ακούγομαι μια χαρά. Καμπάνα. Ωραία. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους. Είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραία. Να πω καλησπέρα και εγώ σε όλους. Σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν. Και θα δούμε λίγα πράγματα για τις βάσεις, πώς δημιουργούμε βάσεις, να μιλήσουμε λίγο για την αρχιτεκτονική της βάσης, πώς θα πρέπει σωστά να σχεδιάζουμε μια βάση, να πούμε αρκετά tips για αυτούς που τους αρέσει να σχεδιάζουν μια βάση, γιατί καλός ή κακός, μια βάση χρειάζεται σχεδιασμό καλό, για να μπορεί να δουλεύει πάντα, έτσι είναι, όπως λέει και ο Πολ Νίλσεν, η βάση είναι, λέει, ένα solid rock, έτσι, είναι ένας βράχος, ο οποίος παραμένει σταθερός και γύρω-γύρω μπαίνουν τα παραλυκόμενα, όποια και αν είναι αυτά τα παραλυκόμενα, είτε λέγεται web εφαρμογή, είτε λέγεται desktop εφαρμογή, είτε λέγεται LingQ, είτε λέγεται entity framework. Πιθανότητα στο μέλλον να δούμε και άλλα τέτοια καλούδια, αλλά η βάση θα παραμένει βάση, έτσι. Η ατζέντα για σήμερα είναι να ξεκινήσουμε να δούμε πώς φτιάχνουμε μια database, να δούμε την αρχιτεκτονική μια database και να πούμε αρκετά tips για το πώς να σχεδιάσουμε μια database. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι με τα slides δεν θέλω να σας βασανίζω, ας ξεκινήσουμε με κάποια πράγματα. Αντώνη, το κάνεις record, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, το κάνω record. Υπάρχει ένα tool, θα ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε μέσα από το CodePlex και το οποίο μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Η μόνη ένσταση στο συγκεκριμένο tool, επειδή αυτός που το έφτιαξε ο άνθρωπος δεν το χρησιμοποιεί, δεν έχει ασχοληθεί άλλο, είναι ότι δεν δουλεύει σε R2. Αυτό είναι ένα add-in, το οποίο μπαίνει μέσα στο SQL Server Management Studio και το οποίο για αυτούς που δεν θέλουν να τα βλέπουν μη γραφικά τα πράγματα που θα εξηγήσουμε, μπορεί να τους θα δείξει σε γραφικό περιβάλλον. Απλά ξαναλέω ότι δεν παίζει σε R2 και βλέπετε ότι εδώ στο issue tracker έχει αρκετά τέτοια παράπονα. Τώρα όποιος θέλει μπορεί να το κατεβάσει γιατί δίνεται και ο source κώδικας και να πειραματιστεί. Έτσι, υπάρχουν εδώ σαν στα downloads και είναι και για τον 2000 και για τον 2008. Για τον R2 δεν υπάρχει. Έτσι, οπότε επειδή εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με R2, δεν μπορώ να σας το δείξω, αλλά αν το κατεβάσετε για αυτούς τους δύο, αυτά τα δύο versions, εύκολα μπορείτε να δείτε αρκετά ωραία πράγματα. Οκ. Okay. Καταρχήν να πούμε ότι τα μικρόφωνα σας μπορεί να είναι ανοιχτά, αρκεί να μην γίνεται φασαρία μέσα και για να ακουγόμαστε, και φυσικά εννοείται ότι όποια στιγμή έχετε κάποια ερώτηση, ανοίγετε το μικρόφωνο και κάνετε την ερώτηση. Δεν ξέρω πόσοι έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε, αλλά φαντάζομαι ότι από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Οκ. Okay. Ναι, ναι, το έχω κάνει record, παιδιά. Δεν την έχω πατήσει όπως την προηγούμενη φορά. Είναι ήδη recording. Αν θα το βλέπετε εδώ πέρα, είναι ήδη recording. Λοιπόν, αφού καθαρίσαμε από αυτό και το εξηγήσαμε, ας έρθουμε να ανοίξουμε ένα management studio και να αρχίσει η δράση. Ας συνδεθούμε πάνω στο server μας. Όποιοι θέλουν να έχουν τα samples database, που είναι οι Advanced Workbooks βασικά, όχι η Northern Database, μπορούν να την κατεβάσουν και αυτά από το CodePlex. Υπάρχει ένα exe, το οποίο μόλις το τρέξεις σου κάνουν installation τις συγκεκριμένες βάσεις. Έχει κάποιες προϋποθέσεις, πρέπει να ανοιχτώ το file stream και το full text search, να τρέχει και ο δαίμονας του full text search για να μπορέσει να γίνει install, άρα σημαίνει ότι πρέπει να έχεις φροντίσει αυτά τα πράγματα να τα έχεις ενεργοποιήσει στο instance του SQL Server το οποίο θέλεις να δουλέψεις. Αν τώρα θέλω εγώ να φτιάξω μια δικιά μου database, τα πράγματα ξεκινάνε ως εξής. Μπορώ να έρθω με τον εύκολο, όπως λέω πάντα, τρόπο,
για να κάνουμε και μια σύνδεση με τα προηγούμενα, χρησιμοποιώντας ένα καινούριο query, όπου χρησιμοποιώντας το statement create database, μπορώ να έρθω και να δημιουργήσω τη database ανησυχίας μου. Ας πούμε demo. Αυτό και μόνο το statement έτσι όπως είναι, αρκεί για να μου δημιουργήσει μια database. Αν το εκτελέσω, μου δημιούργησε τη συγκεκριμένη database. Αν θα κάνω refresh της databases, θα τη δω. Και τι έχει φτιάξει σε αυτή την database. Σε αυτή την database έχει έρθει και έχει πάρει το default μέγεθος της database, της template database, της model database δηλαδή. Στις system databases, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, υπάρχει master που είναι η καρδιά. Οι MSDB στην ουσία καταγράφονται πράγματα που έχουν να κάνουν με τα scheduled jobs, τα alerts, τα maintenance plans, τα τυχόν database mirroring που έχω βάλει και άλλες τέτοιες πληροφορίες. Η TMDB χρησιμοποιεί κατά βούληση ο SQL Server για να κάνει τη ζωή του ευκολότερη και είπαμε την προηγούμενη φορά αρκετά tips για τη TMDB και φυσικά υπάρχει model database. Εκτός από αυτές τις databases τις οποίες βλέπουμε, υπάρχει ακόμα μία database η οποία ας την πούμε ότι είναι κρυφή database. Στην ουσία δεν είναι κρυφή database, είναι η database η οποία χρησιμοποιείται για όλες τις άλλες databases στο SQL Server. Και για να το εξηγήσουμε λιγάκι αυτό, προτού προχωρήσουμε παραπέρα, μιας και το πιάσαμε. Στις προηγούμενες εκδόσεις, από την έκδοση του, μέχρι την έκδοση μάλλον του 2000, και έχει την έκδοση του 2000, αν θα πηγαίνατε στη Master Database και πηγαίνατε στα Tables και κάνατε κλικ στα System Tables, θα βλέπατε εδώ μια πλειάδα από System Tables. Αυτά λοιπόν τα System Tables, στην ουσία τι αποθηκεύουν, ξέρει κανένας? Κάποιος, έτσι, να το έχει ξαναδεί. Ναι. Ακούω. Τα συγκεκριμένα το είναι αυτά που δείχνεις τώρα. Όχι, γενικώς τα system tables, τι αποθηκεύουν. Διάφορες πληροφορίες για τα database object του συστήματος, για τους πίνακες, για τους χρήστες, για τα logins. Με τα data λοιπόν. Αυτό είναι, αυτή είναι η σωστή ορολογία. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτά όλα τα metadata, αντί να είναι όλα πάνω στη master database, δεν είναι πλέον στη master database, αλλά είναι σε μια άλλη database, η οποία λέγεται resource database. Αυτή η συγκεκριμένη database δεν φαίνεται μέσα στο management studio, ούτε μπορείτε να την κάνετε attach μέσα στο management studio, για να την δούμε, για να δείτε, ας πούμε, ούτε και καλά τι περιέχει. Υπάρχουν τρόποι, προς το τέλος θα σας δείξω τι γίνεται, πώς μπορείς να τη δεις, αν ούτε και καλά θες να τη δεις, αλλά φυσικά άμα θα χρησιμοποιήσεις τον τρόπο αυτόν, στην ουσία έχεις ένα αντίγραφο και ό,τι πειράξει εκεί δεν επηρεάζει την πραγματική resource database. Η πραγματική resource database, αν θέλετε να τη δείτε σαν αρχείο, βρίσκεται εκεί που έχετε στήσει το SQL Server, στην ουσία βρίσκεται στο ίδιο directory που βρίσκεται και η master database. Και σε εμάς αυτή την περίπτωση είναι στο instance, ops. Εδώ, είμαι σε SQL, data, τα αρχεία της. Όχι, δεν είναι εδώ, αυτό το instance. Μισό λεπτάκι, θα το βρούμε. Είναι η resource database. Αρχή, είτε,
Άστο. Τώρα δεν μπορώ να τη βρω, αλλά δεν θα κολλήσουμε σε αυτό. Θα σας το δείξω όμως, θα το θυμηθώ και το δείξω. Πρέπει να είναι μέσα στο ίδιο σημείο που βρίσκεται και η Master Database και κάνει εντύπωση που δεν είναι εδώ. Και είναι η Resource Database. Θα σας δείξω μετά, πιο μετά, πώς μπορούμε να τη δείτε εντέ και καλά αν θέλετε. Ας μην κολλήσουμε όμως αυτό το σημείο. Δεν είναι τόσο τραγικό. Απλά ο λόγος που κάνανε κάτι τέτοιο είναι για να μπορέσουν να πατσάρουν καλύτερα το SQL Server. Παλιότερα, κάθε φορά που έρχονταν ένα service pack, αναγκαστικά πήραζε τη master database. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, αν κατά κάποιο τρόπο κάτι πήγαινε στραβά, μετά δεν μπορούσε να ξεκινήσει ο SQL Server. Τώρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα, όταν έχετε κάποιο service pack ή οτιδήποτε, αντί να πειράσει τη master database, να έρθει και να πειράξει μόνο τη συγκεκριμένη τη resource database, ώστε όταν θα χρειαστεί να γίνει κάποιο πατσάρισμα ή αν θέλεις, ας πούμε, να ξαναγυρίσεις την προηγούμενη έκδοση, μπορείς να πάρεις, να σταματήσεις το service του SQL Server φυσικά, να πάρεις αυτή την database copy σαν φυσικά αρχεία, να ξεκινήσεις το service, να πατσάρεις το SQL Server και αν κάτι πάει στραβά, με την αντίστοιχη διαδικασία να ξαναγυρίσεις την προγενέστερη κατάσταση χωρίς να πάθεις ούτε μία γρατζουνιά, ας πούμε, να μην σε γρατζουνίσει γάτα. Αυτά λοιπόν τα system tables τα οποία έχουμε διαθέσιμα μέσα σε κάθε database, τα βλέπουμε στις δικές μας databases. Αν θα πάμε στα tables και πάμε εδώ που λέει system tables. Ωραίοτατα. Πολύ ωραία. Κάποιο θέμα έχουμε, μου φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Για να προχωρήσουμε και θα δούμε. Πολύ ωραίο αυτό. Εδώ στα system tables θα μπορούσαμε να τα δούμε. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που δεν μπορούμε να δούμε τα system tables. Πολύ φοβάμαι ότι το instance κάπου μας έχει πουλήσει, αλλά θα πρέπει να το κοιτάξω. Μάλιστα. Ωραιότατα. Οκ. Okay. Κάποιο θεματάκι έχουμε. Θα το λύσουμε στην πορεία. Οκ. Okay. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να πρέπει να το δούμε στα system tables. Για να προχωρήσουμε λοιπόν στο, να κλείσουμε αυτή την παρένθεση και να προχωρήσουμε στο πώς δημιουργούμε τη δικιά μας database. Με το απλό create database φτιάξαμε μια database λοιπόν, τη δικιά μας database, την demo όπως την έχουμε ονομάσει, όπου αυτή τη στιγμή, όπως όλες τις databases στο SQL Server, αποτελούνται από δύο αρχεία. Το data αρχείο και το log αρχείο. Εξηγήσαμε προχτές τη σημασία του log αρχείου. Στην ουσία, στο log αρχείο καταγράφονται οτιδήποτε κινήσεις κάνω πάνω στο database μου, είτε έχει να κάνει με manipulation στα δεδομένα, είτε έχει να κάνει με manipulation στα data αρχεία ή στους indexes ή στα αρχεία γενικότερα, να το πούμε στα data αρχεία, να κάνω extension στη βάση μου, να κάνω string στη βάση μου, όλα αυτά είναι logged operations. Τα μόνα πράγματα που δεν καταγράφονται μέσα στο log είναι το select statements και τα bulk. Και όταν παίζω με blobs παιδεία, το οποίο βέβαια το δεύτερο, δηλαδή με τα blobs παιδεία, μπορώ να του πω ότι μπορεί και αυτό να γίνει log. Θυμίζω ότι είχαμε δείξει κάποια πράγματα όσον αφορά τη σημασία στο recovery model, που μπορώ να ορίζω πάνω σε μια database, και αυτό αξίζει τον κόπο λίγο να το ξαναπούμε. Αν θα έρθω, ας πούμε, στη δικιά μου database στην demo, και πάω δεξί click properties, στα options, η πρώτη επιλογή είναι το collation, το οποίο παίρνει το default collation που έχω στήσει στο server, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί μπορώ μέσα σε ένα server που τον έχω στήσει με ελληνικό collation να φτιάξω μια άλλη database με ένα οποιοδήποτε άλλο collation. Και εδώ είναι το recovery model, όπου στο recovery model μπορώ να έρθω και να επιλέξω πράγματα που κάνουν, να επιλέξω τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιώ το transaction log. Το full, που είναι και το default, σημαίνει ότι τα πάντα καταγράφονται στη λεπτομέρειά τους, σε επίπεδο σελίδας, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Άρα σημαίνει ότι χρειάζομαι περισσότερο χώρο στο transaction log. Υπάρχει το bulk logged, το bulk log τα καταγράφει σε επίπεδο extend, και υπάρχει και το simple recovery model, όπου στην ουσία καταγράφονται τα πράγματα, αλλά όταν γίνεται η διαδικασία checkpoint, όλα αυτά τα πράγματα καθαρίζονται και γίνεται και το transaction log, οπότε μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Για αυτά όλα, θυμίζω ότι έχω φτιάξει ένα βιντεάκι που θα το βρείτε στο blog, που είναι ο θαυμαστός κόσμος του transaction log.
Ας έρθουμε λοιπόν στη συνέχεια. Φυσικά, όταν ξεκινάμε να φτιάξουμε μια δικιά μας database, δεν καθόμαστε σε αυτή την εντολή. Δεν ενδείκνυται έτσι, εκτός και αν έχω μια database που την έχω για τεστ σκοπούς, όπου εντάξει, στο δικό μου server και δεν με επηρεάζει το performance στη συγκεκριμένη database. Στον πραγματικό κόσμο, για να δημιουργήσω μια database, θα πρέπει πρώτα να έχω μπει σε μια περιπέτεια, όπου να έχω έρθει και να έχω κάνει estimated το χώρο της database μου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθω για κάθε πίνακα στην database μου και να βρω το record length. Και να, αφού βρω το record length του κάθε πίνακα, να προβλέψω πόσες εγγραφές θα μπουν μέσα στο συγκεκριμένο πίνακα, ξέρω εγώ, για ένα διάστημα 6 μηνών. Στην ουσία λέω τόσο το record length επί τόσα records, μου βγάζει ένα νούμερο. Για τον άλλο πίνακα τόσο το record length επί τόσα records, μου βγάζει ένα νούμερο. Στο τέλος αθροίζω το νούμερο, τα νούμερα από τους πολλαπλασιασμούς που έχω κάνει του record length επί τον αριθμό των records και βγάζω ένα νούμερο. Αυτό το νούμερο θα πρέπει να αποτελέσει και το αρχικό μέγεθος δημιουργίας της συγκεκριμένης database. Αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία η οποία είναι έτσι στον αέρα και δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι. Είναι καταγεγραμμένη. Αν θα πάω στα Books Online και έρθω και ρωτήσω στα Books Online έλα. Ή καλύτερα. Καλύτερα έτσι στη μέση τι. Αυτό εδώ, database size, έχει εδώ ολόκληρη τη διαδικασία για το πώς να κάνεις estimate έναν πίνακα που έχει indexes, ένα πίνακα που είναι heap, για το cluster index, για τους non-cluster indexes. Αν θα έρθεις και κάνεις κλικ στα αντίστοιχα links, σου περιγράφει αυτό που προηγούμενα σας είπα. Αναλυτικότατα, όμορφα και ωραία, έτσι. Ξεκινώντας, ας πούμε, στο heap, σου λέει ακριβώς τη διαδικασία, πώς πρέπει να το κάνεις. Απλά το μόνο που θα σας πω εγώ στη συνέχεια είναι το πώς υπολογίζω το record length. Και αφού σας πω πώς υπολογίζω το record length, η επόμενη δουλειά είναι να πάρετε αυτά τα πραγματάκια, να τα εφαρμόσετε, πιθανόν να φτιάξετε ένα Excel αρχείο ή να φτιάξετε κάποιο application χρησιμοποιώντας το management object του SQL Server, ώστε δίνοντάς του τα νούμερα που θέλετε σε row, σε records, στο συγκεκριμένο πίνακα, σε κάθε πίνακα βέβαια, να σας βγάλει αντίστοιχα ένα σκριπτάκι που να είναι το αρχικό μέγεθος δημιουργίας. Αυτό, όπως είπα, είναι estimation, έτσι, και όταν κάνουμε estimation, τα πράγματα σημαίνει ότι δεν είναι 100% ακριβή, γι' αυτό και ερχόμαστε τακτά χρονικά διαστήματα σαν database administrators και ελέγχουμε αν το estimation που κάναμε είναι πραγματικό και αν δεν είναι πραγματικό, δηλαδή μπορεί να έχουμε ξεφύγει, να έχουμε υπολογίσει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι στην πραγματικότητα έχουμε, ερχόμαστε και μαζεύουμε database, την κάνουμε string ώστε να ελευθερώσουμε χώρο στο δίσκο ή αν δούμε ότι στο estimation μας είμαστε off γιατί έχουμε υπολογίσει λιγότερα και χρειάζεται περισσότερος χώρος, τότε ερχόμαστε και την κάνουμε expand. Ο λόγος που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σχολαστικοί με το συγκεκριμένο κομμάτι είναι γιατί έτσι γλιτώνουμε άσκοπα IOS. Δηλαδή, αν ας πούμε αφήσω εγώ εδώ την database μου, έτσι όπως την έχω αφήσει, που σημαίνει ότι μου έχει φτιάξει ένα data αρχείο στο οποίο θα είναι 2 MB, ας πούμε, και αν αρχίζω και βάλω και πίνακες μέσα εκεί και αρχίζω και βάζω δεδομένα και πιθανότατα να υπάρχουν και πολλά transactions, τότε κάθε λίγο και λιγάκι εξαναγκάζουμε το SQL Server να κάνει request στο σύστημα για χώρο στο δίσκο,
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα πρέπει να κινηθούν οι κεφαλές και αυτό σημαίνει ότι θα έχω καθυστέρηση, διότι καλός ή κακός μπορεί να έχουμε φτιάξει τους super duper υπολογιστές, μπορεί να έχουμε τη super duper μνήμη, μπορεί να έχουμε τους super duper προσέσορες, αλλά αυτό που τουλάχιστον στο χώρο μας έχει μείνει λίγο πίσω και είναι σχετικά αργό, σε σχέση με όλα τα άλλα βέβαια, είναι το performance στο δίσκο. Ιδιαίτερα δεν θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη οι φίλοι οι οποίοι έχουν τις database τους σε συστήματα RAID 5. Το RAID 5 ναι, μεν τους δίνει ένα καλό fault tolerance και υπάρχει και η σχετική ασφάλεια, αλλά το RAID 5 υποφέρει από performance. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν θέλω να είμαι σωστός, θα πρέπει να έχω φροντίσει κάτι τέτοιο να το κάνω καλά, για να έχω όσο το δυνατόν να εμφανίζεται, εν πάση περιπτώσει, το request χώρου στο δίσκο σε πιο μεγάλα intervals. Να μην είναι, ξέρω, κάθε 5 λεπτά, ούτε κάθε μία ώρα. Να είναι, ξέρω, κάθε 5 μέρες, να είναι κάθε ένα μήνα. Κάτι που να είναι αρκετά σημαντικό. Να αργεί να εμφανίζεται. Τώρα, αν θέλω να σκοτώσω μια database, υπάρχει το αντίστοιχο DDL statement, το drop database, έτσι. Εννοείται ότι μπορώ να σκοτώσω την database. Αν τώρα εδώ πάνω στην database ήταν χρήστες επάνω, συνδεδεμένοι στη συγκεκριμένη database, αυτό θα έβγαζε μήνυμα λάθος και σου έλεγε ότι δεν μπορείς να τη σκοτώσεις γιατί είναι χρήστες επάνω στη συγκεκριμένη database. Φυσικά μπορώ να σκοτώσω μια database εφόσον έχω τα αντίστοιχα δικαιώματα, αλλά αυτό θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή όταν μιλήσουμε για security. Αν λοιπόν αποφασίσω να ξαναφτιάξω τη συγκεκριμένη database, αλλά αυτή τη φορά θέλω να είμαι πιο σαφής στο τι θέλω να δημιουργήσω, θα πρέπει να αρχίζω να καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Μια database, είπαμε, έχει ένα data αρχείο και ένα log αρχείο. Κάθε database όμως έχει και ένα file group. Το file group είναι μια λογική οντότητα, στην οποία μπορώ να τη χρησιμοποιήσω είτε για να κάνω maintenance ή administrative tasks πάνω σε συγκεκριμένη database, ή να τη χρησιμοποιήσω για να βελτιστοποιήσω το performance σε μια database. By default, το πρώτο data αρχείο της database μου μπαίνει στο default file group το οποίο έχει database μου και αυτό είναι το primary. Έτσι λοιπόν του λέω on primary και πρέπει να έρθω και να περιγράψω το πώς θα δημιουργήσω το συγκεκριμένο αρχείο. Κάθε αρχείο έχει ένα λογικό όνομα το οποίο το χρησιμοποιούμε εσωτερικά μέσα στο SQL Server για να αναφερθούμε πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα property, το name, στο οποίο πρέπει να το δώσουμε ένα λογικό όνομα. Φυσικά πρέπει να είναι μοναδικό, έτσι, στη συγκεκριμένη database. Και λέμε λοιπόν demo data 0, ένα όνομα. Αυτό πρέπει να το δέσω με ένα φυσικό αρχείο στο δίσκο μου. Και του λέω λοιπόν file name. Και εδώ τώρα πρέπει να έρθω και να πω πού θα είναι το συγκεκριμένο αρχείο. Ας έρθουμε να φτιάξουμε ένα directory όπου θέλουμε εμείς να βάλουμε τις δικές μας databases. Λέω λοιπόν ότι στο C mydbs. Πολλοί ρωτάνε, δεν το φτιάχνει το συγκεκριμένο directory αυτόματα. Όχι, δεν το φτιάχνει το συγκεκριμένο directory αυτόματα, άρα πρέπει να έρθουμε να το φτιάξουμε εμείς. Demo λοιπόν data, τελεία. Το πρώτο data αρχείο συνήθως έχει το extension MDF, Master Data File. Δεν είναι και τόσο δεσμευτικό, αλλά καλό είναι να χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο extension. Ακόμα λοιπόν, το επόμενο πράγμα το οποίο καλό είναι να περιγράφουμε είναι να περιγράφουμε το αρχικό μέγεθος δημιουργίας. Είναι αυτό δηλαδή που σας είπα προηγούμενα με το πώς μπορείς να το κάνεις estimated. Αυτό λοιπόν περιγράφεται με
το keyword size. Και εδώ ερχόμαστε και του λέμε το νούμερο που θέλουμε, 10, και μπορούμε να του πούμε 10 MB, 10 GB, 10 TB, έτσι. Εντάξει, TB δεν έχω, GB δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή να το φτιάξουμε. Νομίζω 10 MB είναι ένα αρκετά καλό μέγεθος για το demo που κάνουμε. Από εκεί και ύστερα, αν γεμίσω αυτά τα 10 MB, έχω τη δυνατότητα να προσδιορίσω το πώς αυτό θα μεγαλώνει, το πώς δηλαδή για το growthing. Αυτό μπορώ να το ορίσω με το file growth, όπου μπορώ να έρθω και να του πω τι θέλω. Μπορώ να του πω 10%. Αυτό σημαίνει ότι αν μεγαλώσω τα 10 MB, θα πάει και θα κάνει request στο σύστημα ένα 10%, το 10% στο 10 MB. Εντάξει, αν τώρα του πω 50%, ας πούμε, θα πάει να πάρει τα μισά, έτσι. Στην ουσία θα πάρει 5 MB. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα γίνει βάση μου 15, το data αρχείο αυτό θα γίνει 15. Την επόμενη φορά, δηλαδή, όταν θα γεμίσω τα 15 και θα πάω να πάρει άλλο το 50%, θα πάρει το 50% στα 15 και όχι στα 10. Ή λοιπόν του λες σε ποσοστό, ή του λες κάθε φορά η βάση μου μεγαλώνει, ξέρω εγώ, 5 MB ή 5 TB. Εντάξει. Αν για τον α-β λόγο δεν θέλετε να έχετε έτσι ξαφνικές αλλαγές, ή τουλάχιστον να μην τις έχετε πάρει χαμπάρι πάνω στο μέγεθος μιας database, μπορείτε να έρθετε και να πείτε file restriction όσον αφορά, μάλλον size restriction όσον αφορά το μέγεθος της database. Αυτό λοιπόν μπορείτε να το πείτε χρησιμοποιώντας τη λέξη, το keyword max size, όπου μπορείς να πεις ότι η συγκεκριμένη database μου θα ξεκινήσει από 10, θα μεγαλώνει ένα 5, αλλά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πάνω από 50 MB. Εννοείται φυσικά ότι αν δεν βάλεις file growth και δεν βάλεις και max size, η database σου δεν πρόκειται ξαφνικά, ας πούμε, να μεγαλώσει μόλις γεμίσει τα 10 MB. Απλά την ώρα που θα χρειαστεί έξτρα χώρος θα χτυπήσει λάθος το χρήστη που θα του πει, κοίταξε να δεις, δεν έχω χώρο για να γράψω τα data τα οποία μου δίνεις, και εσείς φυσικά θα ενημερωθείτε είτε έχοντας βάλει κάποιο alert στο mail σας, θα έρθει κάποιο μήνυμα στο mail σας, ή θα σας πάρει τηλέφωνο κάποιος σύστημα και θα σας πει κάτι έπαθε database, έπεσε το σύστημα, κάει και το σύμπαν, έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μας, whatever, ας πούμε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν για να περιγράψουμε το data αρχείο. Με την ίδια λογική και την ίδια φιλοσοφία πρέπει να περιγράψουμε και το log αρχείο. Λέω λοιπόν ότι το log αρχείο θα περιγραφεί ως εξής. Στην ουσία είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα με κάποιες λίγο ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα μεγέθη. Ας πούμε λοιπόν log 0. Τα logs αρχεία, όσα logs και αν έχουμε, και μπορώ να έχω πολλά περισσότερα από ένα logs, το νούμερο είναι αρκετά μεγάλο, είναι με το extension LDF. Αρχικό μέγεθος δημιουργίας σε ένα log αρχείο, συνήθως υπάρχει ένας κανόνας, φυσικά οι κανόνες παραβιάζονται ανάλογα με το είδος της database, αν είναι heavy transaction ή όχι. Αρχικό μέγεθος δημιουργίας ενός log αρχείου, συνήθως ο κανόνας μάλλον λέει ότι είναι το 30% του μεγέθους των data αρχείων. Άρα σημαίνει πρακτικά, αν ακολουθήσουμε τον κανόνα, ότι θα βάλουμε 3 MB. Το file growthing στο log αρχείο καλό είναι να μην είναι σε ποσοστό, όπως επίσης καλό είναι να μην είναι μικρό. Ένας καλός κανόνας, μια καλή πρακτική στο μέγεθος μιας, στο file growthing του transaction log, είναι να το βάζετε όσο είναι ακριβώς και το μέγεθος της αρχικοποίησης, δηλαδή 3 MB. Αυτό το λέω για τον εξής λόγο. Επειδή όταν δημιουργείς ένα transaction log, στην ουσία μέσα έρχονται και δημιουργείται virtual logs, ισόποσα virtual logs. Στην πραγματικότητα την πρώτη φορά έρχεται και δημιουργεί 5 ισόποσα virtual logs. Έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτά τα πράγματα να παραμένουν στο ίδιο μέγεθος, δηλαδή τα virtual logs να παραμένουν στο ίδιο μέγεθος, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ
όταν κάνουμε τα transactions και έρχεται και γίνεται backup το transaction log, να γίνεται και εύκολα truncate, και όταν εννοώ truncate, εννοώ εσωτερικό truncate, ποτέ δεν πρόκειται να γυρίσουν πράγματα στο λειτουργικό σύστημα. Δηλαδή, αν ας πούμε είχα ένα log 50, κάνω backup, transaction log backup, και τα πραγματικά του δεδομένα είναι 10, τα υπόλοιπα δεν γυρίζουν στο λειτουργικό σύστημα, παραμένει το log σαν μέγεθος 50, αλλά εσωτερικά έχω διαθέσιμα τα υπόλοιπα, μου έχουν μείνει και επαναχρησιμοποιούνται. Έλεγα λοιπόν ότι καλό είναι να είναι ισόπαστα αυτά τα virtual transaction log, γιατί συγχρονίζονται καλύτερα και δημιουργείται καλύτερος καθαρισμός μέσα στο transaction log. Αντίστοιχα φυσικά, μπορείτε να ορίσετε το transaction log και σε αυτό ένα max size. Προηγούμενα είπαμε ότι όταν δείξαμε τα options, ότι μπορώ να έχω στήσει ένα server ο οποίος να είναι με collation ελληνικό, αλλά πιθανότατα να θέλω τη συγκεκριμένη database να τη δημιουργήσω με ένα διαφορετικό collation. Ένας εύκολος τρόπος να πεις ότι θέλω η συγκεκριμένη database να είναι με ένα διαφορετικό collation είναι να έρθεις στο statement εδώ και να πεις collate, και εδώ δίπλα να γράψεις το collation το οποίο επιθυμείς, το οποίο αυτό μπορείς να το βρεις μέσα από μια function η οποία υπάρχει και είναι help collations. Και μπορείς να διαλέξεις το collation το οποίο επιθυμείς. Έτσι. Έχει εδώ, δόξα τω Θεώ, τα πάντα. Chinese, τσέχικα, δανικά, εστονιακά, της Εστονίας, εστονιακά. Και φυσικά μπορείς να πάρεις, ας πούμε, μιας και είναι το αγαπημένο μου, να πάρεις ένα γαλλικό, case insensitive, accent insensitive. Αν και στα γαλλικά, επειδή έχουν αυτά τα συμβολά και αυτά τα γράμματα, ξέρετε, που βάζει από πάνω ένα τόνο αριστερά, δεξιά και τέτοια, καλό είναι να του κάνεις case sensitive. Και μπορείς αυτό το string να έρθεις και να το βάλεις εδώ πέρα. Αν πω ότι θέλω να φτιάξω αυτή την database, ας πούμε να φτιάξω μια γαλλική database, βάζω το fr, έτσι για να είναι friends, και το κάνω execute, έχει έρθει και μου έχει δημιουργηθεί μια ωραιότατη γαλλική database. Φυσικά, ακόμα data γαλλικά δεν έχουμε βάλει μέσα και ούτε ξέρω γαλλικά για να... σας βάλω γαλλικά στοιχεία. Αν κάνω δεξί click properties πάνω στην database και πάω στα options, θα δείτε ότι το collation αυτό είναι γαλλικό. Αντίστοιχα θα μπορούσα βέβαια να φτιάξω μια ελληνική database, μιας και έχουμε ελληνικά. Ας την πούμε ότι αυτή είναι ελληνική. Αλλάζοντας τα στοιχεία εδώ, για να μην έχουμε θέματα. Απλά εδώ θα μπορούσα να βάλω το ελληνικό, Greek CI AI, αλλά μιας και ο σερβερ μου είναι ήδη στα ελληνικά, πολύ απλά μπορώ να έχω και μια ωραιότατη ελληνική database. Όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε με TransactSQL, εννοείται ότι μπορείτε να τα κάνετε και με το γραφικό περιβάλλον. Αν κάνετε δεξί κλικ New Database πάνω στην database σας, ανοίγει ο διάλογος, όπου εδώ που δίνετε το όνομα της database, στην ουσία δίνετε αυτό εδώ, έτσι για να κάνουμε και αντιπαραβολή, όπου λες ας πούμε ότι θέλω μία demo AF ας πούμε, στα options και λέω ότι θα βάλω αραβικά. Έτσι, το recovery model, το compatibility level στην database, και ας έρθουμε εδώ να πούμε τα data αρχεία μας και τα log αρχεία μας. Θα αφήσω τα defaults, δεν θα πειράξω τίποτα, και θα έρθει και να μου φτιάξει μια database AF. Ας έρθουμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα ακόμα.
ας πούμε ότι φτιάχνουμε μια database demo. Demo sketch. Και θέλω να προσδιορίσω το πώς θα μεγαλώνει, το ποιο θα είναι το αρχικό μέγεθος δημιουργίας της, του data αρχείου μου και του log αρχείου μου. Αυτά τα πράγματα είναι αρκετά εύκολα να γίνουν. Μπορώ εδώ να έρθω και να πω σε megabytes το μέγεθος του αρχείου μου. Μπορώ να έρθω εδώ και να πω το αν θα κάνει auto growth και τι θα του, πώς θα το ορίσω σε megabyte ή σε ποσοστό και αν θα είναι restricted ή unrestricted. Πολλοί τι κάνουν, όταν έρχονται και φτιάχνουν στο γραφικό περιβάλλον μια database, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο και αφήνουν το growthing στο 1 megabyte. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το I.O. πηγαίνει σύννεφο. Και φυσικά σέρνεται το σύμπαν. Και μετά ρωτάνε γιατί έχω performance penalty στο SQL Server. Εδώ έρχομαι και ορίζω πού βρίσκεται, πού θα δημιουργηθούν τα συγκεκριμένα data αρχεία. Μπορώ να του πω ότι θέλω να είναι στο MyDBs και φυσικά αν θέλω να βάλω και το data αρχείο, το όνομα του data αρχείου, μπορώ να του πω, ξέρω εγώ, demo data0.mdf. Με την ίδια λογική μπορώ να ορίσω και για το log, όπως επίσης μπορώ να έρθω και να πω σε μία database περισσότερα αρχεία. Έτσι, έχει νόημα να έχω περισσότερα αρχεία σε μία database, αρκεί αυτά τα αρχεία να είναι σε ξεχωριστούς φυσικούς δίσκους. Έτσι. Δεν έχει νόημα να έχω στον ίδιο φυσικό δίσκο δύο data αρχεία. Τουλάχιστον από άποψη performance δεν έχει νόημα, αλλά από άποψη maintenance πιθανόν και να έχει νόημα. Αλλά θα το εξηγήσουμε σε λιγάκι. Αλλά σε πρώτη φάση ας κρατήσουμε το ότι καλό είναι αυτά τα data αρχεία να βρίσκονται σε ξεχωριστούς φυσικούς δίσκους. Επίσης, ένα άλλο tip που αξίζει τον κόπο να δώσουμε είναι ότι το transaction log καλό θα είναι να βρίσκεται σε ξεχωριστό φυσικό δίσκο. Έτσι. Έχω, αν θεωρήσουμε ότι κάθε δίσκος έχει μια κεφαλή, τότε έχω μια κεφαλή που ασχολείται με τα data και μια κεφαλή που ασχολείται με το log. Άρα σημαίνει πρακτικά ότι ταυτόχρονα έχω δύο κεφαλές που θα ασχολούνται με δύο διαφορετικά πράγματα και έτσι θα έχω καλύτερο performance. Κάποια ερώτηση μέχρι εδώ. Okay, συνεχίζουμε. Ναι. Ερώτηση. Κάποια ερώτηση μέχρι εδώ. Κάποιος φίλος, κάτι. Αντώνη, αυτή η ριζός που έλεγες πρέπει να είναι στο bin folder, μόνο αυτό που μας έλεγες, μάλλον πρέπει να είναι στο, όχι στο data, πρέπει να είναι στο bin folder. Σε εκείνο το path της πάει. Okay. Πιθανώς να έκανα λάθος εγώ. Δεν θα διαφωνήσω. Αν την είδες ότι είναι στο bin folder, θα ευχαριστούμε πολύ. Όχι εδώ. Εδώ μέσα. Με παρακάτω λίγο, πρέπει να είναι σε ένα MS κάπως να τη λέει. Αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι. Όντως, έχεις δίκιο. Εγώ θυμόμουν λάθος. Αυτή είναι η resource database. Ευχαριστούμε, Νίκο. Λοιπόν, τώρα, για να έρθουμε να δούμε λίγο κάποια πραγματάκια, τα οποία είναι αρκετά χρήσιμα. Και ας αρχίσουμε μια ζωγραφική. Όταν εγώ λέω ότι φτιάχνω ένα data αρχείο, αυτό το data αρχείο δεν είναι χήμα. Δεν είναι unstructured. Έχει κάποια λογική, κάποια φιλοσοφία. Όταν λέω λοιπόν ότι έχω ένα data αρχείο, μεγέθους X, αυτός έρχεται κατά τη στιγμή της δημιουργίας και το data αρχείο έρχεται και το χωρίζει εσωτερικά
σε σελίδες των 8K. Έτσι, τώρα είναι όλες 8K, δεν θα τις φτιάξω όλες, θα φτιάξω εδώ μέχρι το τέλος. Άρα, αν θέλω να δω πόσες σελίδες έχει ένα αρχείο, στην ουσία τι κάνω, παίρνω το μέγεθός του και το διαιρώ δια 8.192 bytes. Φυσικά το έχω αναγκάσει σε bytes. Αντίστοιχα, ας πούμε, το έχω πάει σε kilobytes και διαιρώ δια 8. Κάθε 8 τέτοιες σελίδες μου κάνουν ένα extent. Άρα σημαίνει ότι έχω 64K που στην ουσία είναι ένα σέκτορας πάνω στο δίσκο που μπορούν να διαβαστούν με το πείδημα της κεφαλής από σέκτορα σε σέκτορα. Υπάρχουν δύο ειδών extents. Τα uniform και τα mixed extents. Μέσα σε αυτά τα pages τι αποθηκεύονται? Δεδομένα. Τα δεδομένα των πινάκων που έχω μέσα στη συγκεκριμένη database. Εκτός από τα δεδομένα των πινάκων που έχω στη συγκεκριμένη database, αν έχω και indexes πάνω στη συγκεκριμένη database, αυτοί οι indexes αποθηκεύονται, αυτοί οι indexes αποθηκεύονται μέσα σε αντίστοιχα pages. Απλά, αν ένα page περιέχει δεδομένα του πίνακα, λέμε ότι είναι data page, ή ενώ αν ένα page περιέχει δεδομένα από έναν index, λέμε ότι είναι index page. Απλά και μόνο έτσι για να το καταλαβαίνουμε. Στην πραγματικότητα, page είναι και το ένα, page είναι και το άλλο. Εντάξει, και φυσικά έχει ένα αντίστοιχο χαρακτηριστικό, ότι είναι index page ή οτιδήποτε, ή είναι data page. Τώρα, τα πρώτα 8 pages σε κάθε αρχείο είναι δεσμευμένα. Δηλαδή, το πρώτο extent στην πραγματικότητα είναι δεσμευμένο. Και είναι δεσμευμένο με κάποια system, ας το πούμε έτσι, pages, τα οποία χρησιμοποιούνται για να μπορώ κατά τη διάρκεια της ζωής της συγκεκριμένης database να εντοπίζονται ευκολότερα τα ποια είναι ελεύθερα pages και πού μπορώ να αρθώ να γράψω. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν έχω, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο data αρχείο, έχω πάρα πολλά pages. Και όταν ξαφνικά λέω, ας πούμε, ότι θέλω να γράψω μια εγγραφή και πρέπει να γραφτεί στο πρώτο ελεύθερο page, πρέπει με κάποιον τρόπο να το βρει εύκολα. Δεν θα κάτσει να κάνει trace, ας πούμε, τις χιλιάδες ή τα εκατομμύρια pages που έχει μια database για να βρει το πρώτο ελεύθερο. Έτσι λοιπόν, τα πρώτα 8 pages σε κάθε data αρχείο είναι τα εξής. Το page 0, το πρώτο page δηλαδή, αυτό εδώ μπροστά, είναι το file header page. Τι έχει μέσα το file header page? Το file header page μέσα περιέχει πληροφορίες για το πόσο είναι το μέγεθος του αρχείου, σε ποια database ανήκει, τέτοια πράγματα. Έτσι. Το δεύτερο page, το νούμερο 1, γιατί όλα ξεκινάνε από το 0, είναι το περίφημο page free space. Στην ουσία, σου δίνει τη δυνατότητα μέσα εκεί να δεις πόσο ελεύθερο χώρο έχει ένα page. Στην ουσία κάνει track τα pages τα υπόλοιπα. Στην πραγματικότητα, για κάθε page μέσα, καταρχήν να πούμε ότι αν αφαιρέσουμε κάτι offsets και κάτι headers που υπάρχουν, ένα PFS μπορεί να έρθει και να κάνει track 8.088 pages. Στην ουσία δηλαδή περίπου 64 MB. Και στην ουσία μέσα εκεί έχει ένα bitmap, το οποίο είναι ένα byte είναι στην πραγματικότητα, το οποίο ένα byte πόσα bits έχει? 8. Έτσι δεν είναι? Τα πρώτα δύο bits στην ουσία δείχνουν το fullness, δηλαδή το πόσο γεμάτη είναι η συγκεκριμένη σελίδα. Λέει, ας πούμε, ότι αν θα πάρω το πρώτο bit, θα αναφέρεται στη σελίδα 5, ας πούμε, λέμε τώρα, την πρώτη, μετά από τις πρώτες 8. Άρα, λοιπόν, ξέρω
μέσα εκεί, αν θα το διαβάσει, μάλλον το διαβάζει εσωτερικά ο SQL Server και ξέρει πόσο 100% είναι γεμάτη. Δηλαδή, αν είναι, ξέρω εγώ, η τιμή του είναι στο 16αδικό 0x00, τότε η συγκεκριμένη σελίδα είναι empty. Αν είναι 0x01, τότε είναι, έχει ένα range που λέει, ας πούμε, ότι είναι από 1 έως 50% full. Αν είναι 0x02, ας πούμε, είναι από το 51 έως το 80% full. Αν είναι 0x03, είναι από το 81 έως το 95% full. Και αν είναι 95%, αν είναι 0x04, τότε είναι από το 96 έως το 100% full. Αυτό κάνει το indication μέσα στη BFS για το πόσο γεμάτο είναι. Το τρίτο bit, αν έχει την τιμή στο 16αδικό 0x08, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ghost record. Ή τουλάχιστον περιέχει ένα ghost records. Τι είναι τα ghost records? Γιατί σας είπα ότι θα πούμε και λίγα πράγματα αρχιτεκτονικής. Όταν εσείς έχετε έναν πίνακα που έχει μία εγγραφή και αποφασίζετε να σβήσετε κάποια εγγραφή, δηλαδή κάνετε delete, εκείνη τη στιγμή στην πραγματικότητα δεν γίνεται delete, απλά πηγαίνει και μπαίνει ένα flag πάνω στο συγκεκριμένο record και χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο record ως ghost. Και υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχει κάποιο housekeeping που κάνει ο SQL Server σε ταχτά χρονικά διαστήματα, όπου πηγαίνει και σβήνει τα ghost records. Αν τώρα χρειαστεί κατά τη στιγμή που δεν έχει προλάβει να γίνει το housekeeping, να χρειαστεί ο συγκεκριμένος χώρος για να μπει μια άλλη εγγραφή, δηλαδή σβήσαμε ένα record, έχει μείνει κενό, ή αν θέλεις έχει χαρακτηριστεί ο συγκεκριμένος χώρος που κρατούσε το συγκεκριμένο record σαν ghost, και ξαφνικά πρέπει στη συγκεκριμένη θέση να μπει μια άλλη εγγραφή. Αυτό γίνεται. Έτσι, ο SQL Server λέει, στη συγκεκριμένη σελίδα έχω το ghost record, μπορώ να το βάλω εκεί πέρα μέσα, να το κάνω override και το καθαρίζει. Επίσης, υπάρχει το τέταρτο bit στη BFS, όπου το τέταρτο bit στη BFS σου δείχνει ότι είναι μία index allocation map σελίδα. Το πέμπτο bit, αν είναι ένα mixed page, και το έκτο bit σου δείχνει αν είναι allocated ή όχι σελίδα. Το έβδομο δεν χρησιμοποιείται. Ωραία. Η δεύτερη λοιπόν σελίδα είναι η PFS. Η τρίτη σελίδα, η page 2 στην ουσία, γιατί είπαμε αυτό είναι το 0, το 1, αντίστοιχα υπάρχει το page 2, η τρίτη σελίδα, είναι η GAM. Αυτό το GAM είναι από τις λέξεις Global Allocation Map. Και στην ουσία τι έρθει και κάνει, μάλλον ποια είναι η λογική και η φιλοσοφία της GAM σελίδας. Προηγουμένως σας είπα ότι είναι χωρισμένες οι σελίδες, κάθε 8 σελίδες μάλλον μου κάνουν ένα extent. Η Global Allocation Map λοιπόν έχει τη δυνατότητα να δει σε επίπεδο extent ποιες είναι οι σελίδες από το συγκεκριμένο extent που είναι δεσμευμένες ή όχι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μια σελίδα, είπαμε, όπως και η GAM είναι μια κανονική σελίδα, ένα data page, έχει μέγεθος 8K. Αν αφαιρέσουμε, είπαμε, κάποια offsets και κάποια footers που κρατιούνται, το πραγματικό μέγεθος της είναι 8.000 bytes. Για κάθε σελίδα χρησιμοποιεί ένα byte. Γιατί, για κάθε extent χρησιμοποιεί ένα byte. Ένα byte έχει 8 bits. Άρα, money, ξέρω στο συγκεκριμένο extent ποιες σελίδες είναι διαθέσιμες και όχι. Με ποιον τρόπο? Αν η σελίδα είναι ελεύθερη, τότε πηγαίνει, έχει το συγκεκριμένο bit 1. Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, ότι στο extent 128, γιατί μέσα σε αυτή τη σελίδα έτσι το λέει, στο extent 128, το 8ο bit είναι 1. Αμέσως ξέρει ότι στο extent 128 η 8η σελίδα του είναι ελεύθερη και μπορεί εύκολα από εκεί να φύγει σφαίρα και να πάει να καλύψει τη συγκεκριμένη σελίδα με την εγγραφή που εσείς θα δώσετε. Αν λοιπόν η σελίδα
αν το bit είναι 1, τότε σημαίνει ότι η συγκεκριμένη σελίδα είναι ελεύθερη. Αν το bit είναι 0, τότε σημαίνει ότι η συγκεκριμένη σελίδα είναι σε χρήση. Μία τέτοια σελίδα, μία GAM σελίδα, έχει τη δυνατότητα να κρατήσει 8.000 σελίδες, στην ουσία 64.000 bits, άρα σημαίνει ότι μπορεί να κρατήσει 64.000 extents, που αυτό ισοδυναμεί με 4 γίγα data. Με μια σελίδα μπορεί να κάνει track 4 γίγα data. Όπως καταλαβαίνετε, αν εσείς έχετε περισσότερο μέγεθος αρχείου, εννοείται ότι θα υπάρχουν περισσότερες GAM σελίδες. Έτσι και η μία GAM δείχνει στην άλλη και μπορεί εύκολα να κάνει τη δουλειά του. Άρα την κάνει πολύ γρήγορα τη δουλειά. Η GAM τώρα, στην ουσία, έρχεται και κρατάει τα extents, τα οποία είναι γενικότερα, είτε είναι mixed, είτε είναι uniform. Και τώρα είπαμε μια κακιά λέξη, mixed και uniform extents. Για να τα εξηγήσουμε λιγάκι. Αν από τις 8 σελίδες και οι 8 του extent και οι 8 σελίδες ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο object, παραδείγματος χάρη σε ένα συγκεκριμένο πίνακα, δηλαδή και οι 8 σελίδες του συγκεκριμένου extent περιέχουν δεδομένα από τον πίνακα customers, αυτό το extent ονομάζεται uniform extent. Αν όμως έχω ένα extent που 3 σελίδες του ανήκουν στον πίνακα customers, 4 σελίδες του ανήκουν στον πίνακα orders και οι άλλες σελίδες του ανήκουν σε κάποιον άλλον, για να απομείνω τις σελίδες ανήκουν σε κάποιο άλλο πίνακα, τότε αυτό το extent ονομάζεται mixed. Γιατί περιέχει σελίδες, μάλλον οι σελίδες του ανήκουν σε διαφορετικά object. Ο SQL Server κάνει το εξής. Κάθε φορά που δημιουργείτε εσείς έναν πίνακα, πιάνετε ένα πίνακα, create table, bla 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 bla, δεσμεύει pages για αυτόν τον πίνακα. Δηλαδή, τη στιγμή που δημιουργώ ένα πίνακα, κάνω create table, δεσμεύει pages για το συγκεκριμένο πίνακα. Ερώτηση. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου απαντήσει? Ξαναλέω, δημιουργώ έναν πίνακα. Create table. Δεν έχω βάλει καμία εγγραφή μέσα αυτόν τον πίνακα. Και ρωτώ, δεσμεύονται pages? Δεν δεσμεύονται pages, να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση. Δεσμεύονται pages κατά τη στιγμή που θα γίνει η πρώτη εγγραφή insert. Άρα λοιπόν, την ώρα που θα γίνει η πρώτη εγγραφή insert, ο SQL Server θα έρθει να δεσμεύσει μια σελίδα. Έτσι, γιατί δεν θα έρθει να δεσμεύσει περισσότερες σελίδες, δεν έχει νόημα να δεσμεύσει περισσότερες σελίδες, γιατί μπορεί να μην χρειαστεί να βάλω περισσότερες εγγραφές. Αλλά αυτή η σελίδα που έχει δεσμεύσει, σε τι extent είναι, σε uniform ή σε mixed? Θα ήταν πολύ μεγάλο κορόιδο να έρθει με το καλημέρα και να δεσμεύσει ένα uniform extent. Διότι μπορεί να έχω έναν πίνακα κατηγορίες, να έχει ένα record length στον πίνακα κατηγορίες που να είναι ένα ID και μια περιγραφή, το οποίο αυτό να μου κάνει, ξέρω εγώ, 4 bytes το integer που έχω βάλει και, ξέρω εγώ, 50 bytes περιγραφή. Άρα έχω 54 bytes και να έχω βάλει 10 εγγραφές, να έχω 10 κατηγορίες. Αυτό σημαίνει ότι θέλω 540 bytes. Νομίζω ότι 540 bytes χωράνε άνετα μέσα σε μια σελίδα των 8K. Έτσι δεν είναι? Θα ήταν λοιπόν πολύ μεγάλο κορόιδο να έρθει να δεσμεύσει ένα uniform extent. Έτσι λοιπόν να ξέρετε ότι οι πρώτες 8 σελίδες του SQL Server by default μπαίνουν σε ένα ή περισσότερα mixed extents. Κατανοητό? Ωραία. Εφόσον λοιπόν καταλάβαμε τι είναι το mixed extent, η τέταρτη σελίδα που βρίσκεται στο πρώτο το πρώτο extent του κάθε data αρχείου μου είναι η SGAM,
είναι η SEART Global Allocation Map. Αυτή η τέταρτη σελίδα έρχεται και στην ουσία κάνει track τα mixed extents. Με σκοπό να δει αν αυτά τα mixed extents έχουν τουλάχιστον μία unused page. Δηλαδή έχουν μία σελίδα η οποία δεν χρησιμοποιείται. Όπως και η GAM, έτσι και η SGAM, μπορεί να κάνει track 64.000 extents ή 4 GB data. Έτσι. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, ο συνδυασμός των bits μεταξύ της GAM και της SGAM έρχεται και βοηθάει το SQL Server στο να εντοπίσει στο που θα πάει να βρει ελεύθερη σελίδα για να βάλει data. Αν δηλαδή έρθουμε και το δούμε κάπως, όχι γραφικά, ας πούμε, ας βάλουμε ένα Excel. Και ας έρθουμε εδώ να πούμε GAM και SGAM. Και εδώ να δούμε το τι σημαίνει. Αν λοιπόν έχω ένα στην GAM και 0, θυμίζω ότι αν είναι ένα στην GAM σημαίνει ότι είναι ελεύθερο, ενώ αν είναι 0 είναι κατηλημένο. Αντίστοιχα, αν έχω ένα στην SGAM, τι έγινε, κάποιος θέλει να πει κάτι. Τι έγινε ρε παιδιά. Εγώ σε ακούω κανονικά, Αντώνη. Okay. Ξαφνικά ακούστηκε ένας τρελός ήχος μέσα εκεί. Μου πήρε τα αυτιά. Αν λοιπόν... έχω ένα, είπαμε, ένα στην GAM σημαίνει ελεύθερο, 0 σημαίνει δεσμευμένο. Αντίστοιχα στην SGAM, αν έχω ένα, σημαίνει ότι είναι ένα extent το οποίο είναι mixed και έχει ελεύθερες σελίδες. Έτσι, ενώ αν είναι 0, τότε έχω ένα extent το οποίο δεν χρησιμοποιείται σαν mixed extent ή δεν έχει ελεύθερες σελίδες. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό. Αν λοιπόν στην GAM είναι 1 και στην SGAM είναι 0, τότε σημαίνει ότι είναι όσον αφορά την GAM, τι είναι, ότι είναι free, ενώ όσον αφορά την SGAM δεν χρησιμοποιείται. Είναι... not use. Κατανοητό? Ε? Τώρα, αν εδώ είναι 0 και εδώ είναι 0, αυτό σημαίνει ότι έχω uniform extent ή έχω ένα full mixed extent. Το γράψουμε κιόλας, μια θα μείνει σε βίντεο, να... είναι καταγεγραμμένο. Έχω λοιπόν uniform extent or full mixed extent. Εντάξει. Αν εδώ είναι 0 και εδώ είναι, όχι 2 δεν πρόκειται να είναι ποτέ, 1, τότε έχω ένα mixed extent, θα το γράψουμε και εδώ σωστά. Έτσι και θα μείνει, να μην μας κοροϊδεύουν. X. Extend. Έχω ένα mixed extend, το οποίο έχει 3 pages. Οκ. Okay. Κατανοητό. Αντίστοιχα λοιπόν υπάρχουν τέτοιοι συνδυασμοί που μπορούμε... Ναι.
Υπάρχουν αντίστοιχα τέτοιοι συνδυασμοί που στην ουσία μπορεί εύκολα να βρει ο SQL Server το τι υπάρχει ελεύθερο ή όχι. Τώρα, εάν είχαμε στήσει, αν είχαμε τη δυνατότητα να στήσουμε στον R2 το εργαλείο που σας έδειξα στην αρχή, τα πράγματα θα ήταν πιο απλά και πιο κατανοητά για να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς, επειδή στον R2 το συγκεκριμένο εργαλείο που έχει φτιάξει ο κύριος συνάδελφος δεν μπορεί να στηθεί, αναγκαστικά θα πρέπει να καταφύγουμε σε πιο σκληρές λύσεις, όπως να έρθουμε να δούμε τα περιεχόμενα μιας σελίδας. Υπάρχει ένα statement, το DBCC page, το οποίο μέχρι κάποια στιγμή ήταν undocumented, τώρα ψιλοέγινε documented. Τέλος πάντων, γενικώς γύρω από το συγκεκριμένο statement υπάρχει μια μεγάλη ιστορία. Αλλά για να παίξει το συγκεκριμένο statement, για να μας δείξει τα αποτελέσματά του, θα πρέπει να έρθω και να χρησιμοποιήσω ένα trace. Το οποίο μου δείχνει τα δεδομένα, έχει του δίνει τη δυνατότητα να μου δείξει τα δεδομένα προς τα έξω, στο output, και αυτό είναι το traceOn 3604. Από εκεί και πέρα, αν θέλω να έρθω και να δω τα περιεχόμενα της σελίδας, μάλλον της GAM, ή της SGAM, είναι εύκολο να το εντοπίσω, γιατί είπαμε η GAM στην ουσία είναι η δεύτερη σελίδα, 012, η SGAM είναι η τέταρτη σελίδα, το 3 δηλαδή. Υπάρχει λοιπόν το DBCC, όπου εδώ του λέμε, ας πούμε, το όνομα της database ή το database ID. Ας πάρουμε, ξέρω εγώ, την Adventure Works. Και του λέω σε ποιο data αρχείο, αν έχω πολλά data αρχεία αντίστοιχα θα πρέπει να πω στο 1 ή στο 2 ή στο 3, έτσι η αρρύθμιση πάει με τον τρόπο που τα έχω αριθμίσει. Εδώ έχω ένα data αρχείο και θέλω να πω ότι θέλω να δω την SGAM, και υπάρχει η τρίτη παράμετρος που παίρνει η DBCC page, έχει 0, 1, 2, 3, το 3 είναι το πιο verbose, δηλαδή τα δείχνει πιο αναλυτικά. Αν έρθω και του πω F5, τώρα εδώ μου βγάλε μια πληροφορία που καλό είναι να αρχίζετε σιγά σιγά να εξοικειώνεστε μαζί της. Θα σας πάρει χρόνια βέβαια μέχρι, ή χρόνο μέχρι να την καταλάβετε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για να μπορείς να ελέγχεις αρχιτεκτονική του SQL Server. Θα έρθω λοιπόν και θα δείτε ότι εδώ μου λέει ότι είναι η GAM. Μου λέει ποιος είναι, σε ποιο slot είναι και ποιο είναι το offset της. Και εδώ τώρα μου δείχνει το τι υπάρχει διαθέσιμο. Μου λέει λοιπόν ότι από το 1 page έως το 11.720 είναι allocated. Εδώ πέρα από το 7.28 δεν είναι allocated. Από αυτό μέχρι αυτό εδώ πέρα είναι allocated. Από αυτό είναι file 1 page tag. Έτσι, η file 1 page tag είναι non-allocated. Οπότε μπορώ να δω τι ακριβώς γίνεται σε allocated ή unallocated pages. Αντίστοιχα, αν εδώ του έλεγα ότι θέλω να δω την SGAM, θα δείτε ότι εδώ μου λέει ότι είναι η SGAM. Έτσι. Και εδώ αντίστοιχα μου δείχνει τι είναι allocated και τι είναι unallocated. Ωραία. Αν σας λέω, ήμασταν σε 2008, που είχαμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το SQL Internal Viewer, αυτό το IDIN, τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα να το εντοπίσεις. Αντίστοιχα, φυσικά, μπορείς εδώ πέρα, αν ξέρεις, ας πούμε, σε ποια σελίδα βρίσκονται τα δεδομένα σου, ξέρω εγώ, ας πάρουμε στην τύχη αυτήν εδώ τη σελίδα, θα δείτε ότι εδώ θα μας πει ότι είναι, πέσαμε και στην περίπτωση, ότι είναι μία index allocation map σελίδα. Έτσι. Τώρα, τι είναι index allocation map? Για να δούμε λίγο το εξής. Όπως είπα προηγούμενα, όταν αποφασίζετε να βάλετε το, να έχετε δημιουργήσει ένα πίνακα και αποφασίζετε να βάλετε το πρώτο record μέσα, αυτός
χρησιμοποιώντας τους συνδυασμούς της GAM και της SGAM, πάει και βρίσκει την πρώτη ελεύθερη σελίδα για να βάλει τα δεδομένα και να βάλει το συγκεκριμένο record. Εντάξει. Και να βάλει μέσα το record. Ας βάλουμε και μια γραμμούλα εδώ. Έτσι. Όμως, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μπορεί να γεμίσει συγκεκριμένη σελίδα από records και η επόμενη σελίδα να είναι μετά από 5.000 σελίδες. Εδώ να μεσολαβούν 5.000 σελίδες. Για να βάλει το επόμενο record. Έτσι, μπορεί να γεμίσει αυτή η σελίδα και το επόμενο record να είναι μετά από, η επόμενη σελίδα που έχει τα δεδομένα για το συγκεκριμένο πίνακα να είναι μετά από 10.000 σελίδες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο και φυσικά και δεν κρατιούνται πληροφορίες μέσα στην κάθε σελίδα ποια είναι η επόμενη σελίδα ή ποια είναι η προηγούμενη σελίδα. Για να μπορέσει λοιπόν να κρατήσει τη συγκεκριμένη πληροφορία, την πρώτη φορά που βάζετε εσείς το πρώτο record, αυτός δεν δεσμεύει μία σελίδα, δεσμεύει δύο σελίδες. Η μία σελίδα είναι αυτή που περιέχει τον dato, το record, και η άλλη σελίδα είναι μία σελίδα η οποία κάνει track το σε ποιες σελίδες βρίσκονται τα δεδομένα του συγκεκριμένου πίνακα. Αυτή λοιπόν η σελίδα η οποία κάνει track το σε ποιες σελίδες βρίσκονται τα δεδομένα του συγκεκριμένου πίνακα, τη λέμε IAM και είναι η Index Allocation Map. Μία τέτοια σελίδα, μία Index Allocation Map, έχει τη δυνατότητα να έρθει και να κάνει, να κρατήσει μέσα της 512.000 σελίδες, για την ακρίβεια είναι 511.230, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, σελίδες. Έτσι. Που σημαίνει, ξέρει στην ουσία ότι διαβάζοντας την Index Allocation Map, ξέρει ότι θα πάει σε αυτή τη σελίδα για να βρει τα need data που υπάρχουν εδώ, κάνει ένα κλικ εδώ πέρα, ξέρει που θα πάει στην επόμενη, που θα πάει στην επόμενη, που θα πάει στην επόμενη. 512.000 σελίδες, στην ουσία αν θα κάτσουμε να κάνουμε ένα αλγόριθμο, να δούμε πόσο μέγεθος είναι, νομίζω βγαίνει 64 γίγα, αν δεν με πατάει η μνήμη μου στον πολυπλασιασμό. Έτσι. Κατανοητόν, τι κρατάμε εδώ, από όλα όσα πούμε μέχρι τώρα, κρατάμε το εξής, ότι οι πρώτες 8 σελίδες σε κάθε data αρχείο είναι δεσμευμένες, στην ουσία το πρώτο extent είναι δεσμευμένο. Για να μπορέσει να βρει ποιες είναι οι ελεύθερες σελίδες και να βάλει τα δεδομένα μας, κρατάει τη σελίδα 2, 3 στην ουσία και 4, 2. Δηλαδή, γιατί είπαμε, ξεκινάμε από 0, έτσι. Η πρώτη σελίδα είναι η 0, η δεύτερη σελίδα είναι η 1, η τρίτη σελίδα είναι η 2 και ούτω καθεξής. Και με βάση και αυτές είναι η GAM και η SGAM και μπορεί να βρει εύκολα πού υπάρχει ελεύθερη σελίδα για να πάει να γράψει τα δεδομένα μας. Οι πρώτες 8 σελίδες σε κάθε πίνακα είναι σε Mixed Extent και όταν γράφω το πρώτο record δεσμεύονται δύο σελίδες, οι οποίες αυτές οι σελίδες μας, η μία περιέχει την πληροφορία του record, δηλαδή τα δεδομένα, και η άλλη σελίδα, η IAM, η Index Allocation Map, κάνει track σε ποιες σελίδες ποιες είναι οι σελίδες που περιέχουν δεδομένα για το συγκεκριμένο πίνακα. Ωραία μέχρι εδώ. Επίσης, σε κάθε database μπορώ να έρθω και να δω πληροφορίες για τα αρχεία της. Παραδείγματος χάρη, ας έρθουμε να πάμε στην Adventure Works. Αν έρθω να κάνω ένα select αστεράκι from sys database files. Ας πούμε στη συγκεκριμένη βάση, βλέπετε ότι την Adventure Works, πρέπει να την κάνετε use, βλέπετε ότι έχω τρία αρχεία, το 1, το 2 και το 65.000. Απλά εδώ μου λέει πιο λίγο όμορφα ότι το 1 είναι για να μπουν τα data μας, είναι το data αρχείο, τα rows μας όπως το λέει. Εδώ είναι το log και επειδή η συγκεκριμένη βάση έχει file stream, βλέπετε ότι έχει τη δυνατότητα, μου το λέει ας πούμε, ότι μπορώ να είναι, μου λέει ότι είναι τύπου file stream για να κρατήσει πληροφορίες για Bill Ops παιδεία. Έτσι.
Εδώ μέσα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία έτσι καλό είναι να δούμε. Αν ας πούμε, βασικά δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το description, με ενδιαφέρει περισσότερο το type, έτσι, το 0 είναι rows, το 1 είναι log, το 2 είναι file stream, μπορείτε να δείτε τιμή 3. Το οποίο είναι reserved για feature για μελλοντικές χρήσεις. Μπορείτε να δείτε και την τιμή 4 αν είχαμε full text search. Έτσι. Επίσης, το πεδίο αυτό, το data space ID, το 0 σημαίνει ότι είναι log file. Εντάξει, εδώ είναι μετά τα λογικά ονόματα. Το physical path, το state έχει πολλές τιμές από το 0 έως το 7. 0 είναι online, το 1 είναι σε φάση restoring, το 2 είναι σε φάση recovering, το 3 είναι recovery pending, το 4 είναι suspect, εντάξει, το 5 είναι δεσμευμένο, το 6 είναι offline, το 7 είναι defunct, έτσι. Εδώ έχει το size, το max size σου λέει, ας πούμε, όταν είναι -1 σημαίνει ότι είναι unlimited το file growth μέχρι να γεμίσει ο δίσκος. Εδώ σου λέει μέχρι πού του έχεις πει. Έτσι, είναι σε σελίδες εδώ των 8K. Γι' αυτό βλέπετε μεγάλα νούμερα. Το πόσο του έχω πει να είναι growthing, αν είναι read only, αν είναι πόσο της εκατό έχω πει να είναι growthing, το τελευταίο LSN από τα backups που έχω χρησιμοποιήσει. Έτσι, γενικώς είναι από τις ωραίες functions τις οποίες μπορώ να αντλήσω αρκετή πληροφορία χρησιμοποιώντας την. Γενικώς στα πράγματα στο SQL Server δεν είναι κρυφά, απλά πρέπει να εξοικειωθείτε λιγάκι στο πού θα τα βρείτε. Καλά είναι τα γραφικά περιβάλλοντα που έχει και μπορείς να αντλήσεις αρκετή πληροφορία, αλλά κάθεσαι πολύ στην επιφάνεια. Αν πραγματικά θες να βουτήξεις πίσω στην αρχιτεκτονική του, καλό είναι να αρχίσετε να ασχολείστε με τα functions που έχει, με τα command line εργαλεία. Αυτά σας δίνουν πολύ πολύ περισσότερη πληροφορία. Οκ, μέχρι εδώ. Κάποια ερώτηση μέχρι εδώ. Οκ. Τώρα, αφού πήραμε μια γεύση γύρω από την database, ας έρθουμε να δούμε τι θα την κάνουμε τη συγκεκριμένη database, γιατί έτσι όπως την έχουμε αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη database είναι άξιστη, δεν έχει κανένα πίνακα. Το επόμενο λοιπόν πράγμα το οποίο πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε μέσα σε μια database είναι να έρθουμε και να δημιουργήσουμε πίνακες. Έτσι. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα στο database με τον εύκολο τρόπο και με τον δύσκολο τρόπο. Για να μπορώ να φτιάξω έναν πίνακα μέσα σε μια database, υπάρχει το statement create table. Δεν μπορώ να έρθω να το πω, φτιάξουμε ένα πίνακα με το όνομα customer. Έτσι. Και να έρθω να περιγράψω το τι θέλω να έχει ο συγκεκριμένος πίνακας. Κάθε πίνακα στο SQL Server μπορεί να έχει 1024 πεδία. Μπορεί να έχει και περισσότερα πεδία. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο μιας άλλης βραδιάς μας, χρησιμοποιώντας sparse columns. Εγώ το έριξα το φαρμάκι μου, όσοι θέλετε μπορείτε να ασχοληθείτε, αλλά θα το πούμε κάποια στιγμή αργότερα. Εδώ θα κάτσουμε λίγο στα basics. Αν έχω sparse columns, μπορώ να έχω, νομίζω, 100.000 κολόνες. Αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις. Επειδή κάποιοι πιθανόν να πούνε, εντάξει, δώσε μας λίγο κάτι παραπάνω σαν hint, θα πω το εξής, με ζωγραφική, δεν θα το αναλύσουμε. Ας πάρουμε μια αλυσίδα καταστημάτων, στυλ Media Markt, Saturn, Κοτσόβολος. Το πιάσετε το νόημα, σε τι γκάμα καταστημάτων θα ασχοληθούμε. Ας έρθουμε λοιπόν να πούμε το εξής. Ας κλείσουμε αυτό, δεν το θέλουμε, και ας ανοίξουμε ένα notepad. Γιατί είναι καλό να ξεκινάμε από εκεί. Όλοι αυτοί έχουν ένα πίνακα που είναι τα προϊόντα. Σωστά? Ένα προϊόν, πολύ πολύ χαζά, έχει ένα ID, ένα description,
και μια τιμή. Ωραία. Όμως προϊόν είναι και το ψυγείο. Προϊόν είναι και το και ο υπολογιστής. Προϊόν είναι και η κουζίνα. Προϊόν είναι και το πλυντήριο και whatever, καφετιέρα και δεν συμμαζεύεται. Κάθε ένα από αυτά όμως έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη το ψυγείο έχει ας πούμε τη χωρητικότητά του. Έχει ας πούμε το ύψος του. Έχει το πλάτος του. Έχει, ξέρω εγώ, το βάθος του. Έχει, ξέρω εγώ, το τι καταψύχτη έχει. Εντάξει. Ο υπολογιστής έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ξέρω εγώ, είναι τι έχει σε... Έλα. Σε RAM. Τι έχει σε CPU. Τι έχει σε hard disk. Τι έχει, ξέρω εγώ, σε VGA, ας πούμε. Αν έχει, ξέρω εγώ, modem, αν έχει, ξέρω εγώ, USB και οτιδήποτε άλλο. Η κουζίνα πάλι έχει αυτή τα δικά της χαρακτηριστικά. Και τόθεται τώρα το ερώτημα και θέλω απάντηση. Αν ήθελα για κάθε προϊόν να κρατήσω τα χαρακτηριστικά του, τι θα έπρεπε να κάνω? Περιμένω απάντηση. Κάποιος να βρεθεί να δώσει απάντηση. Είμαι σίγουρος ότι κάτι έχετε στο μυαλό σας. Τι θα έρχομαι να κάνω? Τι σας έρχεται για, έτσι, σε πρώτη φάση στο μυαλό? Ξέρουμε αλλά δεν λέμε. Ξέρετε αλλά λέτε. Να πείτε, να πείτε. Δεν έχει νόημα, εμείς το ξέρουμε ήδη. Μάνο, εσύ είσαι. Παναγιώτης. Α, Παναγιώτης, μάλιστα. Τι έχετε στο μυαλό σας, τι θα κάνατε, ας πούμε. Να πάρω εγώ μια υπόθεση, ας πούμε. Η πιο εύκολη περίπτωση, στην προκειμένη περίπτωση, τι θα κάνατε. Θα αρχόσασταν και θα φτιάχνατε αντίστοιχα πίνακες, ας πούμε. Που θα περιείχαν τα χαρακτηριστικά για κάθε έναν τύπο. Έτσι. Άρα λοιπόν θα είχα ένα πίνακα για το ψυγείο, αντίστοιχα έναν πίνακα χαρακτηριστικών για τους υπολογιστές, και ούτω καθεξής, να μην τα γράφω όλα. Εντάξει. Στην ουσία λοιπόν, εκτός από αυτό, θα έπρεπε εδώ στον πίνακα των product να έχετε ας πούμε ένα πεδίο, ας πούμε type, έλα, product type, το οποίο αν ήταν υπολογιστής θα έπρεπε κατά τη στιγμή που κάνετε είτε ανάκληση της συγκεκριμένης εγγραφής να πηγαίνετε να διαβάζετε το αναντίστοιχο πίνακα των χαρακτηριστικών για τους υπολογιστές. Αν ήταν ψυγείο θα έπρεπε να πάτε να διαβάσετε το αναντίστοιχο πίνακα για τα ψυγεία, για τις κουζίνες, ή όταν θα κάνετε insert θα έπρεπε να ενημερώσετε τα αντίστοιχα πεδία. Εντάξει. Ήταν μια λύση την οποία εντάξει, θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει. Κουραστική μεν, αλλά θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει. Θα βρεθεί κάποιος άλλος λοιπόν πονηρός και θα πει εντάξει τώρα θα φτιάξω εγώ 312.000 πίνακες από την έκδοση του, και πιο παλιά μπορείς να το κάνεις αλλά όχι τόσο ωραία, από την έκδοση του 20 του 2005 το πρόβλημα λύνεται. Πώς λύνεται από την έκδοση του 20 του 2005? Με το φανταστικό data type που μας έχουν δώσει, το οποίο είναι τύπου XML. Οπότε θα μπορούσαμε μέσα στον ίδιο πίνακα, αντί να έχω ξεχωριστούς πίνακες που περιγράψαμε, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα
πεδίο, το οποίο να το πούμε features, το οποίο το γράφουμε σε παρένθεση ότι θα μπορούσε να είναι τα XML, και μέσα εκεί, σε μορφή XML, να περιγράφουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά. Απλά δεν θα ήταν τόσο βάλτος προς ένα συγκεκριμένο σχήμα, γιατί έχω αυτή τη δυνατότητα. Και πάλι λοιπόν, λύνω το πρόβλημά μου όμορφα και ωραία. Ήρθανε λοιπόν και είπανε, γιατί τώρα ας πούμε να είναι τα πράγματα με το XML και πιθανόν κάποιον που δεν ξέρει XML ή δεν θέλει να ασχοληθεί με XML ή εν πάση περιπτώσει το XML δεν είναι και ότι πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο, να μην μπορώ αυτά τα χαρακτηριστικά να τα έχω στον ίδιο πίνακα, με μια όμως προϋπόθεση. Δηλαδή, έχω έρθει στον πίνακα των products και έχω βάλει ξεχωριστά πεδία για όλα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τα οποία επιθυμώ. Δηλαδή, στον πίνακα των προϊόντων έχω τα χαρακτηριστικά για το ύψος, το πλάτος, το βάθος, τον καταψύχτη, για το ψυγείο, για το PC, ας πούμε, CPU, RAM, hard disk, VGA, modem κλπ. Με μια όμως προϋπόθεση, και φυσικά μπορώ να φτάσω τις 100.000 κολόνες, με μια όμως προϋπόθεση, δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσω να έχω συμπληρωμένες παραπάνω από 1024 κολόνες και δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσω να έχω μεγαλύτερο μέγεθος record length σε τον πίνακά μου. Το μέγιστο record length που μπορώ να έχω σε έναν πίνακα είναι 8060 bytes. Άρα, το constraint είναι ότι δεν μπορώ να έχω συμπληρωμένες πάνω από 1024 κολόνες και μέγεθος record length 8060 bytes. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορώ να αξιοποιήσω τα δεδομένα για το συγκεκριμένο τύπο πολύ πιο εύκολα. Και αντί να ρωτάω πολλούς πίνακες, δηλαδή να έχω μεγαλύτερο IO, να ρωτάω έναν πίνακα και να αντλώ την πληροφορία την οποία θέλω. Τα πράγματα εδώ θέλουν και άλλη επεξήγηση, απλά έτσι μια παρένθεση, ένα σφαιρικό για το τι είναι τα sparse columns. Okay. Ας έρθουμε λοιπόν πίσω. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε πιο καλά. Ένας πίνακας πελατών έχει ένα ID, το primary key του, που συνήθως λέμε, ή εν πάση περιπτώσει κάποιο χαρακτηριστικό. Βάζουμε λοιπόν ένα πεδίο ID, το οποίο θα πρέπει να του πούμε τι τύπου είναι. Έτσι. Στο SQL Server υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, αρκετά data types, τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω. Αν θέλετε να τα δείτε όλα τα data types τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο SQL Server, υπάρχουν System Data Types στο SQL Server. Έτσι. Και εδώ λοιπόν είναι οι κατηγορίες βασικές. Είναι τα character, strings δηλαδή, daytime, υπάρχουν κάποια other τα οποία θα σας τα εξηγήσω, υπάρχουν τα binary, unicode character strings, exact και approximate αριθμητικά. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τα exact όπως τα έχει. Exact τι σημαίνει? Exact data type, ότι έχω τη δυνατότητα να προσδιορίσω το πόσο θα είναι τα ακέραια και το πόσο θα είναι τα δεκαδικά μου ψηφία. Ιδιαίτερα αυτό μπορώ να το κάνω βέβαια μόνο με το decimal data type και το numeric data type, στο οποίο μπορώ να του πω ότι θέλω τόσα ακέραια και τόσα δεκαδικά ψηφία. Ένα παράδειγμα ας πούμε, για να το δούμε. Ας ανοίξουμε ένα καινούργιο παράθυρο. Έρχομαι λοιπόν και λέω, έλα και δήλωσέ μου, μπορώ να δηλώσω μια μεταβλητή για να το κάνω παράδειγμα, έλα και δήλωσέ μου ένα D, το οποίο είναι τύπου decimal, και το οποίο του λέω ότι θέλω στο σύνολο να είναι 5 ψηφία, από τα οποία τα 5 ψηφία, από τα 5 ψηφία, τα 2 να είναι δεκαδικά. Αν έρθω εδώ και του πω, βάλε μου μια τιμή 100,20 και του πω select το παπάκι D, μια χαρά, ωραία δουλεύει. Αν έρθω και του πω βάλε μου
9-9 και 9-9, μια χαρά δουλεύει. Αν έρθω και του πω βάλε μου 9-9-7, αυτό θα δουλέψει. Ε? Κάποια απάντηση. Ωραίο. Έτσι. Αν του έλεγα βάλε μου 4, γιατί δεν δούλεψε προηγούμενα. Είναι τα επίτηδες. Ήταν πολύ στοχευμένο το παράδειγμα που έκανα. Γιατί το 9-9 τον αναγκάζει να πάει και να γίνει 1000. Αυτός όταν του βάλα 9-9-7 θα κάνει στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, οπότε κάνει 1000. Ενώ αν του είχα βάλει, ξέρω εγώ, εδώ πέρα 8 ας πούμε, και του είχα βάλει εδώ το 7, που θα κάνει στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, αυτό δεν τρέχει τίποτα. Θα το κάνει όμως 990. Το πιάσατε. Ήταν πολύ στοχευμένο αυτό που έβαλε. Ήταν πάνω στο μετέχμιο. Παίρνει και τρίτο δεκαδικό, απλά το κάνει στρογγυλοποίηση και δείχνει τα 2. Αν εδώ ας πούμε ερχόμουν και του βάζα τόσα και ας βγάλω ένα δεκαδικό, overflow. Αν του βάζα ένα δεκαδικό, πάλι overflow, γιατί στην ουσία του έχω πει ότι θέλω 5 ψηφία στο σύνολο, από τα οποία τα 2 να είναι δεκαδικά. Αφού του λέω το 2 είναι δεκαδικά, άρα περιμένει να πάρει 3 ψηφία στο ακέραιο μέρος. Εντάξει? Κάποιος έχει το μικρόφωνο ανοιχτό, θέλει να πει κάτι. Κάποιος φίλος που έχει το μικρόφωνο ανοιχτό, ή φίλοι, θέλει να πει κάτι. Ωραία. Έχω το big integer. Ο big integer παίρνει τρελό νούμερο, ακέραιο βέβαια. 9-5 εκατομμύρια. Και κάτι ψηλά τώρα, ακριβώς το νούμερο δεν το θυμάμαι. Είναι 2 στην 64η. Βλέπετε το νούμερο που παίρνει. Έτσι. Και ας κάτσουμε στο συγκεκριμένο πινακάκι, γιατί είναι πολύ ωραίο, γιατί πολλοί ρωτάνε πού τα θυμάμαι όλα αυτά απ' έξω. Δεν θυμάμαι τίποτα απ' έξω, απλά έχω διαβάσει τα books online. Ο Big Integer λοιπόν παίρνει 2 στην 63η έως 2 στην 63η μείον 1, αυτό είναι το μεγάλο νούμερο που μπορεί να πάρει. Και το μεγάλο και σημαντικό στην όλη ιστορία είναι να κρατήσουμε αυτό εδώ. Το πόσο storage θέλω για να αποθηκεύσω το συγκεκριμένο data. Όταν λοιπόν βάλουμε στον πίνακά μου ένα πεδίο τύπου integer, big integer, να ξέρουμε ότι θέλουμε 8 bytes. Αν έχω έναν integer, βλέπετε είναι 2 στην 31η, είναι 4 bytes και αυτό είναι το εύρος του. Ένα small integer είναι 2 στην 15η, στην ουσία είναι αυτό που όλοι θεωρούμε σαν integer στη Visual Basic 6, που στην πραγματικότητα δεν είναι σωστό, έτσι. Ο tiny integer 0255 και είναι ένα bytes. Απλά θέλω να κρατάτε και να το βάλετε καλά βαθιά μέσα στο μυαλό σας το storage. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι. Από εκεί και πέρα μπορώ να έρθω και να χρησιμοποιήσω τα proxy made data types, τα οποία είναι 2, το float και το real. Αυτά σημαίνει ότι είναι κινητής υποδιαστολής, να το πούμε έτσι πολύ γρήγορα. Το float μπορεί να κρατήσει αυτά τα νούμερα και εξαρτάται από τον αριθμό των bytes που θα βάλεις. Το real είναι 4 bytes, αλλά έχει και μικρότερο εύρος. Έτσι, το n είναι το τι precision έχω ορίσει. Αν είναι 1 έως 24 είναι 7 και είναι 8, είναι 4 τα bytes, 8 και ούτω καθεξής. Αυτά πρέπει να τα βάλετε μέσα στο γκουρβανά για τον υπολογισμό του record length, το οποίο είπαμε πώς γίνεται. Αντίστοιχα, έχω daytime παιδεία. Μέχρι την έκδοση του SQL Server του 2005 τα πράγματα ήταν πολύ συγκεκριμένα. Είχα το daytime και το small daytime. Το ένα είχε σαν βάση την 1η-1η του 1753 και το άλλο είχε σαν βάση την 1η-1η του 1900. Το ένα ήταν 8 bytes και το άλλο ήταν 4 bytes. Αλλά στο SQL Server των 2008 και μετά έχω πραγματικά daytime παιδεία και αυτά γίνεται το σκέτο date, το daytime offset
που μου δείχνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσω ημερομηνίες, ειδικά σε websites που παίζουν localized, ας πούμε, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, whatever. Και υπάρχει το Daytime 2 και το Daytime. Αν θα αρχίσεις να δεις το Daytime 2, ας πούμε, που είναι το καινούριο, και καλό είναι να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε, ξεκινάει από την 1η-1η του 1 μέχρι τις 31-12 του 9999, τότε θα είμαι καστανόχωμα. Οκ. Αν πει κάποιος γιατί δεν το κάνανε σάι, ας βρεθεί, αν ας πούμε ζει ο SQL Server το 9999, ας βρεθεί ένας developer να το αλλάξει. Οκ. Αντίστοιχα υπάρχουν τα character, τα εκεί που μπορώ να αποθηκεύσω strings, υπάρχουν αυτά που είναι fixed length, σταθερού μήκους, και variable length, μεταβλητού μήκους. Υπάρχει το char, το οποίο είναι fixed length και το μέγεθος του μπορεί να πάρει είναι μέχρι 8.000 bytes, και το var char, το οποίο το μέγεθος του και αυτό μπορεί να φτάσει στα 8.000 bytes. Ωραία. Υπάρχει το πεδίο τύπου text, το οποίο το μέγεθός του μπορεί να φτάσει στα 2 γίγα. Αντίστοιχα, επειδή το πέρασε έτσι πολύ γρήγορα, μήπως κάποιος δεν ξέρει τη διαφορά μεταξύ fixed length και variable length. Πολύ γρήγορα να πούμε ότι αν ας πούμε πούμε car 10, σημαίνει ότι είτε βάλω ένα χαρακτήρα, είτε βάλω 10 χαρακτήρες, δεσμεύεται χώρος για 10 χαρακτήρες. Ενώ αν πω var car 10, αν βάλω ένα χαρακτήρα, δεσμεύεται χώρος για ένα χαρακτήρα, ή αν βάλω 10 χαρακτήρες, δεσμεύεται χώρος για 10 χαρακτήρες. Αντίστοιχα, έχω τα Unicode characters, τα Unicode strings, όπου ισχύει το ίδιο πράγμα, μεταβλητού ή μη μεταβλητού μεγέθους, απλά σαν χωρητικότητα είναι διπλάσια, γιατί κάθε Unicode χαρακτήρας γίνεται represent από 2 bytes. Υπάρχουν τα binary, τα οποία είναι το binary το οποίο έχει τη δυνατότητα και είναι fixed length μέχρι 8.000 bytes, το var binary μεταβλητού μήκους μέχρι 8.000 bytes και το image για να βάλω φωτογραφίες, έχει να κάνει με φωτογραφίες μέχρι 2 GB. Απλά να τονίσω ότι στο var char και στο nvar char και στο var binary μπορώ να χρησιμοποιήσω και να πω var char και μέσα σε παρένθεση max, nvar char max και var binary max. Αυτό είναι κάτι καινούριο, έχει βγει από τον 2005 και μετά, και στην ουσία εκεί μπορώ να αποθηκεύσω πληροφορία μέχρι 2 GB. Έρχονται να αντικαταστήσουν το text και το image. Λίγο στην αρχιτεκτονική για να καταλάβουμε γιατί το κάνανε αυτό. Όταν σε ένα πίνακα μέσα έχεις έρθει και έχεις πει ότι έχω ένα πεδίο το οποίο είναι τύπου text ή τύπου image, έχουμε ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Η σελίδα μας, στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα μας, είναι 8K. Αυτή είναι η σελίδα μας. Έτσι. Όταν εγώ αρχίζω και βάζω πεδία μέσα σε έναν πίνακα, το maximum record length, όπως είπα και προηγούμενα, είναι 8060 bytes. Εντάξει, άμα πω λοιπόν ότι έχω βάλει 1024 πεδία ή λιγότερα πεδία και το maximum record length είναι 8060 bytes και πάω να δημιουργήσω έναν πίνακα που είναι το record length πάνω από 8060 bytes, αρχίζει και γκρινιάζει ο SQL Server και μου λέει, ρε φίλε, τι πάει να κάνεις εδώ πέρα, δεν μπορείς να φτιάξεις πίνακα που να έχει record length πάνω από 8060 bytes για τον απλούστατο λόγο ότι ένα record πρέπει να κάθεται αμυγός σε μία σελίδα. Δεν μπορεί ένα record να κάθεται το μισό σε μία σελίδα και το άλλο μισό στην άλλη σελίδα. Και τίθεται το ερώτημα, αν έχω ένα πεδίο τύπου text, τύπου image και έχω μία φωτογραφία που είναι 2 γίγα, πώς αυτή θα αποθηκευτεί σε μια σελίδα? Δεν αποθηκεύεται σε μια σελίδα, απλά τι γίνεται. Στο συγκεκριμένο record, το οποίο περιέχει ένα text ή ένα image, έρχεται και βάζει έναν pointer, έναν 16-bit pointer, το οποίο αυτός ο συγκεκριμένος pointer δείχνει σε ένα δέντρο με intermediate nodes, που αποτελείται από όσες σελίδες χρειάζονται
για να αποθηκευτεί το συγκεκριμένο πεδίο του τύπου text ή τύπου image, και από εδώ έρχεται και δείχνει στο root και ανάλογα κατεβαίνει προς τα κάτω για να σχηματίσει τη συγκεκριμένη σελίδα. Αυτό λοιπόν το έκανε πάντα όταν χρησιμοποιούσε ένα πεδίο text ή image. Αν αντίστοιχα χρησιμοποιήσω, αν είναι text, χρησιμοποιήσω ένα var binary max, ή αν είναι image, αν είναι text, χρησιμοποιήσω var char max ή nvar char max, και αν είναι image, χρησιμοποιήσω ένα var binary max, αυτός λοιπόν έχετε και κάνει το εξής. Αν τα δεδομένα τα οποία έχω αποθηκεύσει στο συγκεκριμένο πεδίο χωράνε μέσα στη σελίδα στην οποία βρίσκεται το record, δεν δημιουργεί αυτό εδώ. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να δημιουργήσει έξτρα σελίδες. Αν μετά έρθω και αλλάξω το πεδίο αυτό, το μεγαλώσω, και δεν χωράει στη σελίδα στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο record, τότε έρχεται και δημιουργεί το συγκεκριμένο structure. Αν πάλι μετά έρθω και το μειώσω, δηλαδή το μικρύνω τόσο ώστε να χωράει στο page στο οποίο βρίσκεται το συγκεκριμένο record, τότε αυτό το structure εξαφανίζεται και η πληροφορία αποθηκεύεται αμυγός πάνω στο page στο οποίο βρίσκεται το συγκεκριμένο record. Έτσι λοιπόν έχω και λιγότερο χώρο και λιγότερες μετακινήσεις όταν κάνω select το συγκεκριμένο data. Οκ. Επίσης έχω και άλλα data types, όπως ας πούμε είναι ο κέρσορας, αν θέλω ας πούμε με Transactor SQL να κάνω loop μέσα σε κάποια αποτελέσματα. Ένα καινούριο data type το οποίο είναι CLR data type, είναι το Hierarchy ID, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξω ιεραρχίες. Υπάρχει κάτι πολύ παλιό, το SQL Variant, μπορώ να αποθηκεύσω ό,τι θέλω μέσα. Κάτι αντίστοιχο έτσι που πιθανόν να σας βοηθήσει αυτό που θα πω, σαν το Variant Data Type που είχατε στη Visual Basic Next ή τώρα ας πούμε στη C-Sharp και στη Visual Basic που παίζει με τα XML που είναι τύπου VAR ας πούμε. Εντάξει. Υπάρχει η δυνατότητα να έχω φτιάξει μια μεταβλητή τύπου Table για να κρατήσω δεδομένα με τη μορφή πίνακα, αρκετά χρήσιμο και η χρήση του ειδικά στο R2 έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Timestamps, πεδίο τύπου XML και φυσικά Unique Identifier, όπου αν θα πω ότι θέλω να χρησιμοποιήσω Unique Identifier, το δηλώνω σαν Unique Identifier, απλά πρέπει για να γεμίσει πρέπει να του βάλω ένα default constraint, το οποίο να καλεί τη New ID, όπου η New ID, αν την κάνεις execute, σου επιστρέφει μια τέτοια τιμή, η οποία είναι παγκόσμια μοναδική. Okay. Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναδείς ανά την υφήλιο το ίδιο record, το ίδιο value ξανά. Έτσι, τουλάχιστον αυτό χρησιμοποιούταν πάρα πολύ με τα DLLs, ώστε να πάει να βάλει το plus ID και δεν είχαμε τουλάχιστον τέτοιο πρόβλημα όσον αφορά τα DLLs, είχαμε άλλα θέματα. Ωραία, μέχρι εδώ. Αυτά λοιπόν είναι τα data types τα οποία έχω στο SQL Server. Λείπουν κάποια ακόμα, τα οποία δεν τα έχει, όπως είναι το bit, που μπορώ να περιγράψω καταστάσεις true-false, ας πούμε, yes-no και τέτοια πράγματα. Εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν τα πραγματάκια μπορώ να τα χρησιμοποιήσω σαν data types στο definition του πίνακά μου. Έτσι λοιπόν λέω, ας πούμε, ότι θέλω να έχω ένα ID, το οποίο να είναι τύπου integer. Ήδη έχω βάλει και ένα constraint στον πίνακά μου, ότι δεν πρόκειται να έχω πάνω από 2.146.000 και κάτι ψηλά πελάτες. Εντάξει. Και το οποίο μπορώ να έρθω και να του πω αν θέλω να δέχεται ανάλυση ή όχι. Συνήθως λέμε ότι το πεδίο το οποίο είναι το ID δεν θέλω να δέχεται ανάλυση. Not null. Έτσι κι αλλιώς το default είναι not null. Έτσι. Και αν θέλω να είναι primary key, μπορώ να έρθω επί τόπου εδώ και να του πω ότι είναι primary key. Μπορώ να έρθω όπως επίσης να το κάνω να είναι και auto number, δηλαδή να ξεκινάει και να παίρνει τιμές. Αν θέλω από το 1, από όπου θέλω εν πάση περιπτώσει.
Αυτό αν θέλω να του πω να είναι auto number, του λέω λοιπόν identity και εδώ μπορώ να του πω από πού θα ξεκινάει, από το 1 ή από το 100 ας πούμε, και πώς θα ανεβαίνει. Θα ανεβαίνει, ξέρω εγώ, ανά 5. Και θέλω να είναι και primary key και να είναι και not null. Έχω βάλει λοιπόν το πρώτο μου πεδίο. Το επόμενο πράγμα που θα έρθω να βάλω είναι, ξέρω εγώ, μπορώ να έρθω να πω το name, ας πούμε, το οποίο λέω ότι θέλω να είναι envarcar και εδώ υπολογίζω πόσους χαρακτήρες θέλω να δώσω στην περιγραφή του πελάτη μου και αν θέλω να είναι null ή να μην είναι null. Αν δεν το βάλω, το default είναι not null, έτσι. Με την ίδια λογική μπορώ να έρθω και να βάλω και άλλα πεδία. Μέσα εδώ, παραδείγματος χάρη, να βάλω το address, το οποίο να είναι, βλέπετε το address, μου το βάζει μπλε. Είναι δεσμευμένη λέξη και γενικώς καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε δεσμευμένες λέξεις. Αλλά αν εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να το χρησιμοποιώ, μπορώ να το κάνω skip, αυτό βάζοντας το μέσα σε παρένθεση. Βέβαια μετά να το χρησιμοποιήσω, δεν χρειάζεται να βάζω τις παρένθεσεις για να το χρησιμοποιήσω. Έτσι, το αναφέρομαι κανονικά πάνω σε ένα address. Και εδώ του λέω envarcar, ξέρω εγώ, 200 χαρακτήρες, δεν βάζω city ξεχωριστά κλπ. Το σύνολο των πεδίων που μπορώ να έχω σε έναν πίνακα, ξαναλέω, είναι 1024. Ωραία. Και δεν μπορώ και δεν πρέπει να ξεπεράσω το μέγεθος του record length, το οποίο είναι 8060 bytes. Στο συγκεκριμένο πίνακα, για να έρθουμε να βρούμε ποιο είναι το record length του. Ας έρθουμε λοιπόν να πούμε. Αυτός είναι ένας integer. Ο integer λοιπόν είναι 4 bytes. Έτσι. Αυτό εδώ είναι ένα envarcar 100. Εδώ τώρα όταν είναι variable length πρέπει να κάνουμε ένα estimation, ας πούμε περίπου πόσος θα είναι το μέγεθος των τιμών που θα βάζουμε εκεί πέρα μέσα. Εντάξει, ας πάμε στο πιο αυστηρότερο. Ας πούμε λοιπόν ότι θα μπαίνουν και 100 χαρακτήρες, άρα σημαίνει ότι έχω 200 bytes. Και εδώ λοιπόν, ας πάρουμε το αυστηρότερο, σημαίνει ότι έχω 400 bytes. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι το record length μου είναι 604. Δεν είναι 604, είναι ακόμα 4 bytes που είναι το record header. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι έχω record length 608 megabytes. Ωραία. 608 bytes, συγγνώμη. Μάλιστα. Για να έρθουμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση υπολογισμού. Πόσα records χωράνε σε μια σελίδα του πίνακα customers, είναι πολύ απλό. Ερχόμαστε λοιπόν, calculatore, και λέμε λοιπόν 8060 bytes διά 608, σημαίνει λοιπόν ότι σε κάθε σελίδα χωράνε 13 records. Παίρνουν το ακέραιο μέρος και μένουν ελεύθερα στη σελίδα τόσα bytes. Κάνουμε την αναγωγή και το βρίσκουμε στο πόσο bytes είναι. Σωστά. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αν εγώ έχω προϋπολογίσω ότι στο συγκεκριμένο θα βάλω 10.000 πελάτες, χρειάζομαι θα το κάνω ξανά τον υπολογισμό. Calc. Έρχομαι και λέω λοιπόν ότι έχω 8060 bytes διά 608, χρειάζομαι 13 records. Ας κρατήσουμε λοιπόν τα 13 records επί, ναι, σωστά το έκαναμε, 10.000 πελάτες. Αυτό εδώ πόσο μας δείχνει, τι είναι αυτό το νούμερο που μας δείχνει? Κύριε, τι είναι το νούμερο αυτό που μας δείχνει? Κάποιος, κάναμε τον υπολογισμό, είπαμε σε κάθε σελίδα θέλω 13 records επί τα 100.000 records, αυτός εδώ ο αριθμός τι είναι?
Πόσες σελίδες χρειάζομαι. Τις διαιρώ σε megabytes και βρίσκω το μέγεθος του πίνακα. Okay. Το ίδιο κάνω σε κάθε πίνακα ξεχωριστά. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Για φανταστείτε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι εγώ αρχίζω εδώ στον πίνακα αυτόν και γράφω τη ζωή μου, το μετράω και πονώ. Και βάζω και βγαίνει ένα record length το οποίο είναι 5.000 bytes. Πόσα records χωράνε στη συγκεκριμένη σελίδα? Ένα. Αν αυτό το πολλαπλασιάσω με 10.000 records, σημαίνει ότι θέλω τις αντίστοιχες σελίδες που βγαίνουν από το συγκεκριμένο πολλαπλασιασμό. 10.000 σελίδες δηλαδή. Πόσο χώρο έχω δεσμεύσει στο δίσκο, αν θα κάνω τον πολλαπλασιασμό 10.000 σελίδες επί 8.000, 8K, 8.196, 92, θα βρω το μέγεθος που δεσμεύω πάνω στο, χώρο, στο δίσκο μου. Πόσο όμως την πραγματικότητα αξιοποιώ, 5.000 bytes επί 10.000 records. Πόσο μου μένει ανεκμετάλλευτος, 3.000 bytes. Θέλετε να κάνετε τον πολλαπλασιασμό 3.000 bytes επί 10.000 records και να δείτε τι χώρο έχετε χάσει κάτω στο δίσκο σας. Αυτός ο χώρος πάει υπερ πίστος αγωνισαμένης. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ποτέ. Συν το γεγονός ότι διαβάζουμε πολύ περισσότερα pages και τα βάζουμε πάνω στην buffer cache που είχαμε πει και προχτές, με συνέπεια τους τρεις βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το performance ενός RDBMS, όπως είναι ο SQL Server, που είναι τι? CPU, memory και I.O. να τους στέλνω εις το πύρ των εξώτερων. Και όλα αυτά γιατί ο τύπος που σχεδίασε τη βάση αποφάσισε να τα κάνει όλα χήμα στο κύμα. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πώς κάνετε define ένα συγκεκριμένο πίνακα. Και καλό είναι τουλάχιστον σε έναν πίνακα μέσα να μπαίνουν δύο records. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το μεγαλύτερο record length που θα έχετε σε έναν πίνακα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4.060 bytes. Θανονικά θα πει κάποιος γιατί δεν είναι 30. Δεν είναι 30 γιατί χρειάζονται λιγότερα footers, λιγότερα offsets για να καταγραφούν τα συγκεκριμένα δύο records. Μα θα μου πει κάποιος, θα πρέπει να είμαι τόσο σχολαστικός? Ναι, θα πρέπει να είσαι τόσο σχολαστικός όταν σχεδιάζεις τη βάση σου. Εγώ θα σας έλεγα να είστε ακόμα πιο σχολαστικοί. Όσοι είναι παλιοί συνάδελφοι, και όταν λέω παλιοί, άνω της 18 ετίας, θα θυμούνται ότι παλιά στη Γερμανία, στα ανθρακοριχεία που δουλεύαμε, χρησιμοποιούσαμε sequential και sequential index αρχεία, ή ξέρω εγώ, COBOL αρχεία, στα οποία στα συγκεκριμένα COBOL αρχεία δουλεύαμε με τη δύναμη του 2. Και τι είχαμε restriction όσον αφορά το record length που είχαν στα COBOL αρχεία. Στην αρχή ήταν 2.56, μετά πήγε 5.12, τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω που είναι, πιθανόν να είναι unrestricted. Αλλά δουλεύαμε πολύ με αυτή τη λογική. Καλό θα είναι τη συγκεκριμένη λογική να την εφαρμόσετε και εδώ. Με απλούς τρόπους μπορείτε να βελτιστοποιήσετε πάρα πολύ το performance πάνω στη βάση σας. Διότι έχοντας σωστή δομή στους πίνακες, θα έχετε και γρηγορότερο I.O. Οκ. Okay. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξετε αυτά τα πράγματα. Δεν σχεδιάζουμε βάση, βρήκαμε παπά, στάψουμε 5-6. Δεν έχει λογική. Αυτό καλό είναι να τα αποφύγετε. Έτσι. Με την ίδια λογική λοιπόν, αφού φτιάξουμε όλους τους πίνακες, δημιουργούμε τη βάση μας. Οκ. Okay. Κάποια ερώτηση μέχρι εδώ. Καμία? Πολύ ωραία.
Ξαναλέω, ερωτησούλα μέχρι εδώ. Okay. Πάμε λοιπόν να δούμε δύο πραγματάκια ακόμα στους πίνακες και επειδή η ώρα πλησιάζει να λήξουμε το διωράκι μας και συνεχίσουμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πολλοί ρωτάνε για το πεδίο identity. Αν μπορώ να επέμβω πάνω σε αυτό. Καταρχήν, για να δούμε μερικά πράγματα. Ας έρθουμε να βάλουμε στο συγκεκριμένο πίνακα μερικά records. Ας έρθουμε λοιπόν να βάλουμε τον πελάτη, μιας και εμίλησε το παλικάρι μας, ο που είναι Βέλγιο, ο Βέλγος. Θα τον βάλω Βέλγο όμως. Θεσσαλονίκη. Έτσι, βάλαμε τον πρώτο. Έτσι πρέπει. Αν έρθω να κάνω ένα select στον πίνακα αυτόν, έχω τα δεδομένα μου. Βλέπετε ότι ξεκίνησα από το 100. Ας έρθω να βάλω ακόμα έναν. Και αυτός μίλησε και τον αναγνώρισα. Οπότε αυτός μάλιστα θα τον τιμωρήσω αυστηρά γιατί έχει κάνει παρασπονδία. Μου την έχει σκάσει. Και έχει πάει να το παίζει βόρειο προάστια τώρα. Αλλά θα τον βάλω εδώ στα πάτρια εδάφη. Έχω και τον δεύτερο. Είναι στο 105. Έτσι. Πήρε το μάτι μου μια καλή κοπέλα. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Ότι είναι αυτή. Α, όπως επίσης, ένα από τα ωραία πράγματα τα οποία έχουμε είναι ότι αντί να βάλω μόνο ένα κάθε φορά με ένα insert statement, μπορώ να βάλω πολλά. Βάλω το φίλο μου. Σωστά λέει. Δεν έχει μικρόφωνο όμως. Έτσι. Εδώ λοιπόν θα έχω δύο records με ένα insert. Είναι από τα ωραία features που υπάρχουν στο SQL Server. Βλέπετε λοιπόν έχω το 100, 105, 110, 115. Όσο συνεχίζω να βάζω data, αυτός θα πηγαίνει και θα παίρνει ένα 5. Αν εγώ όμως ήθελα να βάλω κάτι ενδιάμεσα ή να προς το τέλος μου, αλλά δεν θέλω να το 115, θέλω να το 116 ή θέλω να βάλω το 101. Αν εδώ αποφάσιζα να του πω θέλω να βάλεις τον 101, ο οποίος να είναι ο Μίτσος και να είναι από, ξέρω εγώ, το, ξέρω εγώ, Ήλιον. Αυτό εδώ μου χτυπάει, γιατί μου λέει, για να μπορέσεις να βάλεις explicit values σε ένα identity column, θα πρέπει να έρθεις και να ορίσεις το insert identity on. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εγώ θα πρέπει να πω πριν εκτελέσω το statement insert identity, identity στο πίνακα customers on. Τι κάναμε, κάναμε μια τρύπα στο νερό.
Identity insert είναι. Όχι, insert identity. Είναι η ώρα δύσκολη. On. Όμως, και πάλι αυτό το statement θα αποτύχει. Για να μπορέσω να το κάνω, θα πρέπει να αναφέρω τα πεδία στο insert. Όλα, ένα-ένα. Δηλαδή, θα πρέπει να πω id, name, address. Και τώρα θα είναι επιτυχημένο το statement. Αν έρθω να κάνω select, θα δείτε, έχει βάλει ενδιάμεσα και το 101. Αντίστοιχα, αν εγώ έβαζα το 121 και ήταν ο Κίτσος, βλέπετε 121, και μετά ερχόμουν και το έκανα off αυτό εδώ και αποφάσιζα να βάλω έναν άλλον πελάτη, στον οποίο φυσικά δεν θα του έλεγα το ID του, αλλά του έλεγα να το πάρει αυτόματα, ότι είναι από εδώ. Ενώ θα περιμένατε να πάει να πάρει το επόμενο στη σειρά από, με βάση την πεντάδα, λέει το 100, 105, 110, 120, αυτός έχει έρθει και έχει δει το τελευταίο είναι το 121, το τελευταίο μεγαλύτερο είναι το 121 και μετά ο επόμενος είναι ο 126. Ωραία. Ένα ακόμα πραγματάκι το οποίο πολλές φορές είναι αρκετά χρήσιμο όταν δημιουργούμε πίνακες σε βάση είναι να φτιάξουμε δικά μας data types. Στην πραγματικότητα δεν φτιάχνουμε ακριβώς δικά μας data types, αλλά κάνουμε analysis, κάνουμε ψευδόνυμα πάνω σε ένα συγκεκριμένο data type. Ο λόγος που το κάνουμε κάτι τέτοιο είναι για να βελτιστοποιήσουμε την ανάγνωση του σχήματος στη βάση μας, να αποφύγουμε κακατοτοπιές, αλλά και να ορίσουμε constraints πάνω στο συγκεκριμένο data type. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να έρθουμε και να πούμε ότι θέλω να φτιάξω ένα data type που να είναι, ξέρω εγώ, το αφημί. Το οποίο, ξέρω εγώ, το αφημί μπορώ να έρθω και να γράψω και τον αλγόριθμο validation για το συγκεκριμένο αφημί. Εντάξει, με Transactions και είναι λίγο πιο δύσκολο, ας πούμε, να το γράψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να το κάνω, ας πούμε, να κάτσω να το γράψω αυτό το πραγματάκι. Ή μπορώ, ας πούμε, να έρθω και να φτιάξω ένα data type, ας πούμε, που να είναι το φύλλο. Έτσι. Ή μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την τεχνική για να περιγράψω παγκόσμιες σταθερές. Παραδείγματος χάρη, μια παγκόσμια σταθερά είναι το ID στο item. Ο κωδικός είδους. Ο κωδικός είδους δεν είναι 500 στοιχεία, ας πούμε. Είναι πολύ συγκεκριμένο το μέγεθός του. Είναι παγκόσμια σταθερά. Λόγω barcode είναι 13 χαρακτήρες. Έτσι λοιπόν θα μπορούσα να φτιάξω ένα item ID, ας πούμε, που να είναι 13 χαρακτήρες. Ή θα μπορούσα, ας πούμε, να έχω μια άλλη παγκόσμια σταθερά που είναι, ξέρω εγώ, το αριθμός τηλεφώνου. Ο αριθμός τηλεφώνου, χωρίς τα formats, παρενθέσεις, παύλες και δεν συμμαζεύεται, είναι και αυτό παγκόσμια σταθερά, είναι 16 χαρακτήρες. Έτσι, δηλαδή, αν ήθελα, ας πούμε, να πω ότι θα έχω ένα type, ας πούμε, του στυλ, πώς να το πω, τηλέφωνο, ας πούμε, θα μπορούσα να έρθω και να το φτιάξω. Μπορώ να έρθω και να το φτιάξω είτε με TransactSQL, create type είναι το statement, ή, και εδώ καλό είναι να δούμε και κάποια πράγματα μέσα εδώ, να έρθω να το φτιάξω και στην database, μέσα από το γραφικό περιβάλλον. Μπορώ να έρθω στο programmability και να έρθω να φτιάξω τα types. Εδώ βλέπετε τα system types, είναι αυτά που σας έλεγα προηγούμενα που έχει ο SQL Server, όλα μέσα καταγεγραμμένα.
character, user defined types, είναι αυτά που θα φτιάξουμε εμείς, και δεξί κλικ, new user defined type, και του δίνουμε το όνομα, ας πούμε, ξέρω εγώ, phone number, το οποίο του λέμε, ξέρω εγώ, ότι θέλω να είναι character 16 χαρακτήρες. Αν θα επιτρέπω nulls, και εδώ μπορώ να έρθει να του βάλω κανόνες ή defaults. Θα έρθουμε σε λιγάκι. Ας φτιάξουμε λοιπόν το πρώτο. Αυτό εδώ, πολλοί τώρα πιστεύουν ότι, α, τι ωραίο είναι αυτό, πάρα πολύ μ' αρέσει. Γιατί αν ας πούμε αργότερα, εδώ είναι το statement που σας έλεγα, create type from character, έτσι, είναι πολύ εύκολο το statement, δεν είναι κάτι που σας προβληματίζει. Πολλοί λοιπόν λένε το εξής, ας πούμε στο αφημί. Αν εγώ τώρα, ας πούμε, φτιάξω ένα πεδίο αφημί, create type, ξέρω εγώ, αφημί type from car 8, που είναι τώρα το αφημί μας, έτσι. 8 είναι 9, 9 είναι. Και στον πίνακα των πελατών, έστω ότι είχα βάλει και το αφημί, το οποίο είναι τύπου αφημί, έτσι. Τι είναι αυτό το πεδίο μου, 8 χαρακτήρες, 9 χαρακτήρες. Αν αργότερα, ας πούμε, αποφασίσουν να κάνουν το αφημί 10, λέει κάποιος, α, πολύ ωραία, θα έρθω εγώ εδώ πέρα, θα κάνω ένα alter στο type αυτό και θα του πω 10 χαρακτήρες και οπουδήποτε το χρησιμοποιώ μέσα στη βάση μου, έλυξε το πρόβλημα. Χάσατε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και ο λόγος που δεν ισχύει κάτι τέτοιο είναι διότι στην ουσία αυτός έχει, όταν το βάλατε μέσα στον πίνακά σας, έχει έρθει και έχει δεσμεύσει 9 χαρακτήρες. Αν μετά αλλάξετε το type, που δεν αλλάζετε, καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει alter type, σαν εντολή, money, δηλαδή, σας το κόβω από εκεί, αλλά αν υπήρχε κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να αλλάξει τη δομή του μεγέθους στον πίνακα. Δεν είναι με τη λογική του inheritance που έχουμε συνηθίσει. Απλά είδε ότι έχω ένα data type α, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος και το χρησιμοποιείς. Κατανοητό. Αυτό που μπορώ να κάνω και είναι αρκετά βολικό, ας πούμε, στην όλη περίπτωση, είναι αν θέλω να βάλω κανόνες, έτσι, σε κάποια data types. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να έρθω και να κάνω το εξής. Ας πάμε γρήγορα, τεμπέλικα, για να φτιάξω ένα rule. Έτσι. Ας πάρουμε το sample εδώ πέρα. Όχι όλο αυτό. Και θα σας κάνω το εξής παράδειγμα. Create rule, λοιπόν. Ας το πούμε sex range as in, και λέω λοιπόν male, female και other. Αυτές είναι οι τρεις διακριτές τιμές που θέλω να βάλω. Έτσι. Φτιάχνω το rule μου και έρχομαι και φτιάχνω ένα καινούριο data type, το οποίο θα το πω sex, το οποίο θα του πω ότι είναι character ένας χαρακτήρας, και το rule μου είναι το sex range. Ωραία. Ας έρθω λοιπόν και να φτιάξω γρήγορα έναν πίνακα, το οποίο να το πω persons. Και ας έρθω να βάλω ένα ID, identity 1,1, και να πω ότι είναι primary key
Not null. Ας βάλουμε και ένα όνομα. Και ας βάλουμε και ένα πεδίο sex, το οποίο να είναι τύπου sex. Και μάλιστα, για να μην έχουμε... Ωραία. Α, ναι, δεν το βάλαμε το data type, σωστό. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Λοιπόν, και έρχομαι εδώ και λέω, ας πούμε, insert into persons values και λέω, λοιπόν, Κεφαλίδης είναι αγοράκι. Έτσι. Μια χαρά, εγγραφούλα είναι, μπήκε μέσα, όμορφα και ωραία. Η Παναγιώτα. Είναι κοριτσάκι. Ο άγνωστος χ είναι τιούτος. Και ο άγνωστος ψ είναι κάτι άλλο. Κάπα. Δεν μπαίνει. Γιατί, γιατί έχω πει στο συγκεκριμένο πεδίο το σεξ, οι διακριτές τιμές που θα παίρνει είναι F, M και O. Μάνι, μάνι, έχω βάλει constraint και έτσι μπορώ να διατηρήσω ωραιότατα την ποιότητα στα δεδομένα μου. Και ούτε χρειάζεται να γράφω κώδικα στα application για να κάνω ελέγχους αν το φύλλο είναι mail, female, other ή οτιδήποτε άλλο. Απλά το μόνο που θα πρέπει να κάνω στα applications είναι να έρθω και να ελέγξω το error μήνυμα το οποίο θα μου επιστρέψει ο SQL Server. Οκ. Okay. Θα σταματήσουμε εδώ, για να μην σας ξενυχτήσω όπως την προηγούμενη φορά. Θα συνεχίσουμε σε λεπτάκι. Να κλείσουμε αυτό και να ανοίξουμε αυτό. Περιμένω να ακούσω ερωτήσεις αν υπάρχουν. Απλά να ενημερώσω ότι το επόμενο θα το κάνουμε 6 Νοεμβρίου, τη γνωστή ώρα. Ακούω ερωτήσεις. Ακούω ερωτήσεις. Καμιά. Οκ. Αν δεν έχουμε καμία ερώτηση, θα σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Σας περιμένω στο επόμενο, θα βρούμε τη θεματολογία πάνω εκεί. Είπαμε τα πρώτα 5 θα τα κρατήσουμε σε χαμηλό επίπεδο για να φέρουμε όλο τον κόσμο να είμαστε μαζί. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το κομμάτι, ώστε να έχουμε όλη την εικόνα. Όποιοι θέλουν να κάτσουν, μπορούν να κάτσουν και να συζητήσουμε περί ανέμων και υδάτων, αρκεί πρώτα να σταματήσουμε το recording. Λοιπόν, το recording